Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρα ρε, έλα μποντζορνο, για ακούτε μόρκες στα φιλαράκια μας, στα 12 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, κουλ εδώ, Τάνια Μοσχοπούλου παραδίπλα, μίνι από κάτω και κάζα σαν πλήκτρα. Κορεξάντος ήρθες, ναι, ναι, Ντίνο μου, ναι. Δικαιώσεις ο προπονητής που αγαπάς, φυσικά. Τάπε για τον πρόεδρο του. Σήμερα τη μέρα Δευτέρα, κάτσε τώρα μια που ξεκίνησε η ιστορία. Δευτέρα είναι, ναι, ναι, Δευτέρα. Δεν θα έφευγε μετά το Μάσο Μετατρόμητο, τι λέγατε εδώ τώρα? Ποιος θα έφευγε? Μια εβδομάδα πατούσε, κάντε νουμεράκια στις πλατούλες μου, λέει, κάνουν, λέει. Like, λέει, views, λέει, στις πλατούλες. Κάτα, δεν φεύγει σήμερα. Πόσα σπίτια έχεις, πες τον. Όσα θέλει. Για να πάρουμε κι εμείς κάτι. Παγλαμά, πες τον να πούμε. Πόσα σπίτια έχεις. Σήμερα δεν ήταν η μέρα αποχώρησης. Μετά το Μάσο Μετατρόμητο, ρε εσείς, σας το ξαναλέω. Θα πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα. Άλλα δύο θα πάρει, έτσι, με γκρίνες, με μύρλες, με κόντρα διαιτησίες, με ό,τι θες θα τα πάρει. Θα γραφτεί στην ιστορία ότι έχει πάρει περισσότερα πρωταθλήματα μόνος από ό,τι όλο πάω και μετά θα φύγει. Άμα θέλετε τον Καϊλέ σας με τον Λουτσέσκο. Σπάτουλα άρχισε. Όχι σπάτουλα, πραγματικότητα. Και το έπαιξε και στη θύρα 4 αυτό, έκανε και προσκύνημα. Η θύρα 4 τον αποθέωσε, ναι. Δεν έκανε τίποτα. Η θύρα 4 φώναζε Ρασβά Λουτσέσκου. Αυτό ξέρεις, ναι, τι σημαίνει. Τι σημαίνει, ότι έχουμε προπονηταρά. Πληγή για το Ζαβίδι είναι αυτό. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το λίγα χαμτεράκια, το φωτάρα και άλλοι τρεις τέσσερις που δεν βλέπουν, δεν ξέρουν πώς είναι η μπάλα. Έγινε ο μεγαλύτερος εχθρός του Προέδρου τώρα. Όχι, ρε φίλε. Ακούσε, λέω μετά. Πάμε, ναι, στα κοινωνικο-ψυχολογικό κόλπα αυτά. Ναι. Είμαι σε αρίστη κατάσταση. Είσαι εκτός από τον ΠΑΟΚ όμως. Τον γκολ προχθές. Έβλεπε. Καλά η μεταγραφή. Δηλαδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος όντως να είναι overbooked η πτήση του. Overbooked. Overbooked. Όχι μπούκα, το μυαλό σου στις μπούκες εσένα. Overbooked, δεν μπορούσε να είναι πτήση. Κατάλαβες. Ναι. Ρασβά Λουτσέσκου η θύρα 4 που δεν έχει πει ποτέ. Όχι απλά Ρασβά Λουτσέσκου. Μιλάμε τώρα για το περιστέρι τρίζουν τα θεμέλια. Και να κάνει και να κάνει αυτό στα. Πώς κάνει ο ηθοποιός μετά την παράσταση, σαν τη Δανδουλάκη. Ναι, υποκλίνεται. Να πούμε. Ναι, υπόκληση. Λοιπόν, τελικά παιδιά, Δευτέρα είναι. Τα να πού. Ο Ρασβάν είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι στους εφιάλτες σας. Έτσι να ξέρετε εδώ, θα σας φτιάχνει τα όνειρα εφιάλτες σας. Θα φτιάξει τα νούμερα, ρε φίλε. Και τα νούμερα θα φτιάξει. Ένας κρύος, κοίταξε τώρα χωρίς πλάκα. Είναι πολύ επικοινωνιακός μέσα σε όλα. Κάνει κινήσεις προκλητικές, μη προκλητικές δηλώσεις. Χθες το βράδυ έκανε και δήλωση και χτύπησε και τη διοίκηση. Σου λέει μόνος μου με διαιτησία, τι είναι αυτό που λέει. Σήλατε τον καγκάτς κάτω για να με στείλει στο φάρ να μην πηγαίνει, να μου κάτι τέτοια έλεγε. Αλλά χθες είχαμε εξοργιστική διαιτησία. Τι είχε λέει? Εξοργιστική διαιτησία κόντρα ο ΠΑΟΚ χθες. Γιατί? Εξοργιστική. Δεν είναι φάουλ τον κόλ που ακυρώνει. Εγώ δεν μιλάω για το φάουλ. Γιατί? Για το φάουλ είναι λες ότι εντάξει το βρίσκει τον άλλο, ναι. Όχι, είναι το φάουλ που ακυρώνει, το Ζίβκοβιτς, τον κόλ. Λες ότι ο Μπάμπα το βρίσκει, φάουλ το δίνεις. Όχι, το βρίσκει ο Μπάμπα. Ναι. Καταρχήν του τραβάει φανέλο. Εντάξει, ο πιτσιρικάς. Εγώ ναι, πάω πάσο για αυτή τη φάση. Ναι. Πάω πάσο. Ναι. Λοιπόν, τρεις φορές πάω να βγω τέτα τέτ, μου τα κόβει με ανύπαρκτα φάουλ, με ανύπαρκτα offside. Τρεις φορές. Έτσι, τρεις φορές. Τι στο... ανύπαρκτα, γιατί ανύπαρκτα. Μα δεν ήτανε. Ναι, δεν ήταν. Δίνει φάουλ στο ρετήρι, να τον κάνω το ρετήρι. Δίνει offside, δεν είναι offside. Τώρα μιλάμε με δεδομένα. Τι κάνει δικό σας, γεννήτσαρος έγινε. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι για να μαθαίνει λίγο ο κόσμος κάποια πράγματα. Μαθαίνει. Εγώ άκουσα στα fake book για γεννήτσαρο. Α, στα fake book. Fake book, κάθε κουτσή Μαρία βγαίνει και λέει ότι τα δικά του. Αυτά είναι. Ναι, αυτά. Ό, δεν είναι αυτά. Θέλουμε να μάθουμε παλιά πράγματα. Παλιά είχατε τα μηνύματα. Τώρα λοιπόν, τα fake book. Όχι, λοιπόν. Πώς χωρίζεται όλη η ιστορία. Είναι η ΕΠΟ. Ναι. Η ΕΠΟ, η οποία σαφώς λέει κάποια πράγματα και μπορεί να έχω εγώ πρώτο λόγο μαζί με τον Ολυμπιακό. Είναι η Super League, η οποία συμμετέχει αυτή και την έχει ο Ολυμπιακός με τον Μαρινάκη. Και είναι και η ΚΕΔ. Μέσα στην ΚΕΔ υπάρχουν και διαιτητές, στους οποίους έχουν βάλει κατά καιρούς ο Αλαφούζος, ακόμα...
ο Μελισσανίδης, βλέπε Ζαμπάλα. Τους οποίους ναι. ακόμα, ναι. εσείς ποιους έχετε. Το Φωτιά, ποιος έχετε. Δεν ξέρω εγώ το Φωτιά, πάντως το Ζαμπάλα τον έχει ΑΕΚ. Για τους άλλους ξέρει, ποιοι, οι δικοί του Πουλιοτόπουλου δεν τους ξέρει. Μπορεί να είναι και αυτός, μπορεί να είναι και αυτός. Βάγω το να δεις. Εγώ ξέρω πάντως ο Ζαμπάλας είναι της ΑΕΚ. Πότε πήγε ο Κακάτσης πρόεδρος στην ΕΠΟ. Τρεις μήνες έχει. Θέλει άλλους τρεις να τους καθαρίσει. Λες, Περίμενε. Α, να περιμένω λες. Περίμενα τους καθαρίσει. Εγώ ξέρω πάντως ότι χθες ξέρεις τι είχαμε. Τι είχαμε. Ζαμπαλιές. Ναι. Ζαμπαλιές. Όταν δεν σε βλέπω, έχω κιτρινιές. Το γκολ σου το δεύτερο καλό ήτανε. Το δεύτερο τον γκολ. Τα κύρωσαν. Όχι, το 2-1 που έκανε. Μετακάθαρο, γιατί δεν έκανε. Φυσικά τι. Σε κανένα φάουλ εκεί. Όχι, δεν έκανε φάουλ. Όχι, ψάχνετε να βρείτε τον Πάουκ. Τα πάντα με τζαμπάλιε. Ψάχνετε να βρείτε για τον Πάουκ. Το πέναντι του Ατρομήτου είναι κανονικό. Δεν είναι. Όχι, όχι, πριν φτάσει μπαλακή. Τι πριν φτάσει. Φάλσο μουρ, δεν γίνεται. Πλεονέκτημα απέξε ποτέ ο Πάουκ πλεονέκτημα γιατί την είδα τη φάση. Εγώ την είδα. Δεν έχει αποκτήσει ποτέ πλεονέκτημα. Πάει να το σφυρίξει και μετά γίνεται ένα σουτ τη κακιά ώρα. Υποποίηση με τρία τάκλινγκ μπροστά, άρα δεν έχω αποκλείσει πλεονέκτημα. Την πήρε την μπάλα μετά το φάουλ. Όχι, ένα άγγιγμα έγινε μετά το φάουλ. Και τη χάνει μετά. Ναι, ένα άγγιγμα έγινε. Δεν απέκτησε. Άρα τι λε, να το έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Φυσικά. Φυσικά έπρεπε να γυρίσει και τη φάση. Αυτό το κοτσόβολο τον πήρανε που με είπε. Ναι, τον είπαν, έλα εδώ να γίνει σε κάνουμε διεθνή αμέσω. Άμα έχει τα κονέ, Ζαμπάλα είναι καθαρά παιδί Μελισσανίδη. Το ξέρουμε αυτό. Παρετήθηκε από τον κοτσόβολο δηλαδή. Ναι, φυσικά. Σου λέω θα γίνει τι. Φωτιά που δουλεύει. Πιο πολλά, δεν ξέρω που δουλεύει φωτιά. Του άλλου του ξέρει. Του άλλου του ξέρω. Έλα, πάμε, ξεκίνησε. Εγώ ξεκίνησα με Λουτσέσκου να μου πείτε τελικά είναι ή δεν είναι στον πάγκο. Δευτέρα μετά τον Ατρόμητο ήμουν στην Ιρλανδία. Και ερχόντουσαν τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Σ' άρεσε ο Πάουκ χθες. Όχι, κακός. Και σωστά πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ατόπιμα και φάουλ να σε κόμματι μόνο στη διαιτησία. Γιατί ο Πάουκ χθες ήταν. Ένα ημίχρονο. Κακός. Μέχρι που μπήκε ο Καμαρά μέσα, ήσουν κακός. Ένα ημίχρονο με κρατάει. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε όλα τα μερικά. Ξεκινάμε από τον πρωταθλητή Ελλάδος σήμερα. Σε κρατάει γιατί ο Ατρόμητος είναι ομάδα μέτρια στα τελειώματα, έω κακή. Στο καλό του το 25 λεπτό δεν κάνει γκολ εκεί που πρέπει να κάνει τις φάσεις γιατί είναι κακή στα τελειώματα. Και από εκεί και πέρα έχει τρεις παίκτες. Σορετήρα που διαφθάνει. Ένας, αυτός με κρατάει. Ο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς, δύο μετά το 30. Μετά το 30. Καλά, ο Ζίβκοβιτς είναι σταθερή αξία. Αυτοί οι δύο είναι. Αυτοί οι δύο είναι στο πρώτο, έχει δίκιο. Γιατί? Αυτοί οι δύο είναι. Η τετράδα της άμυνάς μου είναι αλλού για αλλού. Στο ξεκίνημα, πολλά λάθη στο build-up. Οι στόπερ δεν συνοιούνται. Μέχρι να έρθει ο κύριο στόπερ. Ο Κόλεϊ. Και ο θα δούμε αν θα έρθει ο Χατζηδιάκος, θα τα πούμε αυτά. Χατζηδιάκος πύλινος είναι, δεν ξέρω αν θα έρθει. Πύλινος είναι, αλλά είναι καλός παίχτης. Πύλινος είναι. Εντάξει, θα το δούμε. Έχουμε δύο μέρες για τα μεταγραφικά. Θα πάμε είναι καλύτερος από τον Μιχαηλίδη. Πύλινος, ξεπύλινος είναι καλύτερος από τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης είναι μπελάς. Γιατί δεν είναι μπελάς ο Μιχαηλίδης. Σα το είπα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα συνεργασίας. Έλα τώρα το παραμύθι. Λοιπόν, τα χάβουν είναι μέτρια. Ο Κετζιόρα του βγει ο καλός ο παιχταράς. Είναι έξω από τα νερά του. Ο Κετζιόρα με τον Κουλιεράκι ήταν δίδυμο. Έδεσαν, ναι. Τώρα δεν μπορεί να πάρει. Και είναι δουλειά του Τσέσκου τώρα να δέσει τους άλλους. Είναι δουλειά αυτό, αυτό είναι δουλειά, ναι. Λοιπόν, στα χάφ είναι πολύ μέτρη. Μπακ δεξί δεν έχεις. Ότο. Τάπαμε. Τι τάπαμε. Τάπαμε. Τάπαμε λες εσύ. Έβγαλε σπόρισμα. Εγώ λέω άλλο. Λέω, ναι. Γιατί ο Μπαμπ ήταν καλό στο πρώτο μήκρονο. Σε 10 μέρες θα κάνουμε και τις ψηφοφορίες. Τώρα θα τις κάνουμε. Ναι. Δεν μου λες δηλαδή ο Μπαμπ ήταν καλύτερο στο πρώτο μήκρονο από τον Νότο. Τουλάχιστον δεν έτρωγε τρύπες. Δεν έτρωγε τρύπες, αλλά στο build-up έκανε συνέχεια λάθη όμως. Ναι. Ο Μπαμπ είναι το 30% της, του περσινού Μπαμπ. Ακόμα δεν έχει πιάσει μου. Τα χαφ μου είναι μέτρια. Κοινό στο πρώτο ημίχρονο έχουμε. Τα χαφ σου εχθές ο Σβάμπ. Ήταν ο καλύτερο Σβάμπ στη φετινή χρονιά. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο το ημίχρονο. Ναι, ο Σβάμπ έχει ένα περίεργο κουσούρι, δεν ξέρω, καλό δεν είναι. Δεν μπορεί με τον Οσντοεφ. Όχι. Όσο περνάει ο χρόνο βελτιώνεται. Ναι. Δηλαδή αρχίζει, βρίσκει τέμπο, ρυθμό, δεν ξέρω τι γίνει με τον Σβάμπ. Στο πρώτο ημίχρονο είναι μέτριο. Να ξέρει, ο Σβάμπ είναι ένα κορμί στην προετοιμασία που δεν μπορεί να κάνει φορμαρίσματα του πρώτο ένα-δύο μήνε. Ναι. Ο Σβάμπ είναι κορμί που ανοίγει. Σαν το 16αβάλβιδο το αμάξι. Άστο να ανοίξει επομένως σιγά σιγά. Και έχω ένα νεαρό σορετήρε, ο οποίος χθες. Θα πάμε. Χθες έμαθε ποιος είναι ο Μπίσερβα, δεν ήξερε λέει. Λέει, άκουγα όλοι με λένε Μπίσερβα. Τελικά λέει, είδα ποιος είναι ο Μπίσερβα, λέει παιχτάρα αυτός. Πιο εκρηκτικός είναι ο. Αυτός είναι πιο εκρηκτικός, ακριβώς. Είναι πιο μικρός βέβαια. Είναι πιο μικρός και επίσης δεν είναι φλόρος όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Θα σου πω γιατί. Την παίρνει την μπάλα σορετήρε, μπαίνει μέσα πρώτο ματς, δεύτερο μισό ματς. Ποιος είναι στόπερ εκεί? Πάει πάνω του. Ο Τσακμάκης με τον πρώτο. Πάει πάνω του. Ναι, σωστά. Ο άλλος ο Φλόρος δεν με πάει. Με τρίμπλα, με. Ο Κωνσταντέλιας ήταν αλλού για αλλού. Ο Κωνσταντέλιας είναι Φλόρος. Αλλού για αλλού ήταν. Είναι πιο έκανε ταλέντο. Κακό παιχνίδι. Είναι πιο ταλέντο ο Κωνσταντέλιας από όλους αυτούς. Ναι, αλλά πού φτάσαμε, τι αλλά φτάσαμε είναι, να συζητάμε. Αλλά είναι ένας Φλόρος. Μεγάλος, μεγαλόφλωρος είναι. Ναι, τι φτάσαμε σε αυτό το πάω και έχει εκεί πέρα δύο παιχταράδες πλέον. Πιτσιρικάδες, 20 χρονών. Παιχταράδες είναι. Γιατί και το Σορετήρι το βάζω εγώ σε ένα κλαπ παιχτών όπου ναι, πάω, ναι, θα ναι. πάρει πολλά λεφτά από αυτό. Ο Σορετήρι. Α, και να το πω αυτό. Ναι. Βρήκα πάνω στην Ιρλανδία ένα 60χρονο. Ναι.
Σε μοιάζει κιόλας. Φαλακρός. Φαλακρός, γαλαζιωμάτης, ιστορίες. Τέσσερα τατουάζ Manchester United, ιστορίες μου δείχνει κάτι. Άμα την είδα χθες τη Manchester United. Θα πάμε, θα πάμε τώρα. Βρίσκαν τα μάτια μου αυτός. Γουρλώσαν παραπάνω. Στο γήπεδο ήταν. Παίρνει κάθε, σε κάθε παιχνίδι το αεροπλάνο και πάει στο Manchester. Έχει 40 πήγε χρόνια διαρκείας. Πήγε χθες. Πήγε, βέβαια. Πήγε. 40 χρόνια διαρκείας. Η ψυχή μου χθες. Ρε, σου λέω άρρωστος. Ναι. Όλο το πορτοφόλι διαρκείας από το 1960 κάτι. Τα μάγουλα του Καζεμίρο πήγε. Τι σου είπε. Ακόμα λέει δεν μπορώ να καταλάβω πώς άφησε η Manchester United του Σορετήρε, λέει. Ναι. Γιατί αυτός πήγαινε, έβλεπε και άντερ 23, άρρωστο σε λέω ρε εσύ. Αναγνώστης. Ακριβώς. Ήξερε τα πάντα για την ομάδα του. Λέει είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Λέει δυστυχώς εμείς προωθούμε, λέει, έτσι όπως πληρώνουμε. Έτσι όπως τον είδα και στη γραμμή παίζει και δεκάρι. Παντού παίζει. Ό,τι θες. Ό,τι γουστάρεις παίζει. Με κράτησε στο πρώτο μήχρονο. Σε 3-5-2 μπορεί να το πετάξει και δεύτερο επιθετικό δίπλα στο βαρύ. Δηλαδή, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 3-5-2 και είχε αυτό το παλτό, τον Τζάλοφ να πούμε μπροστά. Παλτό γιατί πάμε. Πήρε καμιά πάσα και δεν το είδα. Παλτό μεγάλο. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο κάτσε. Είδε κάποιον να είναι καλό και μου λε τον ένα παλτό. Παλτό. Χθε στο πρώτο ημίχρονο είχα 9,5 παλτά τότε. Ποιο είχε έτσι. 9,5 παλτά. Μόνο ο Ρετήρ έπεσε και ο Ζήφκοβιτς. Τι να σε κάνω τώρα. Ναι, είχα 9,5 παλτά. Το βρήκε εκεί τον Τζάλοφ, έψαξε να βρει πολύ σε όλη τη γη ένα σέντερφορ σαν τον Τζάλοφ. Θα εκτεθεί. Στα λέω τώρα. Θες να βάλουμε στίγμα. Εσύ παίρνει τον Τσουντάλη. Λες ότι ο Τσουντάλη είναι καλύτερος. Εγώ λέω ο Τσάλο. Δεν βάλτονα 90 λεπτά. Μην τον ξεκινά τον Τσάλο. Τον είδα με του Σάμρο Κρόβες, ρε φίλε. Τι έκανε τον Τσουντάλη. Δεν άκουψε μπάλα. Άμα θες. Σε μάτς με μικρότερη δυναμική αντίπαλο. Τον είδα με του Σάμρο Κρόβες. Τι έκανε. Τσαλόφ, ο Τσαλόφ. Να τον περιμένουμε τώρα. Τσαλόφ, ξέρει πότε θα τα βάλει. Σαν τέρμι θα τα βάλει. Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαστε. Σαν τέρμι θα τα βάλει. Λοιπόν, και ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο. Πάω, αρχίζει και αποκτά κατοχή μπάλα. Δεν απειλείται καθόλου. Πάω ουσιαστικά μετά το 25. Δεν έχει απειληθεί όμως. Ναι. Και λες ότι τώρα είμαι εδώ καλά. Είμαι εδώ καλά. Μια χαρά, γυρίζω. Ψάχνω το δεύτερο γκολ. Μπαίνει το δεύτερο γκολ με τρομερή συνεργασία. Δίνει φάουλ το τράβηγμα και το σμπρόξιμο και με τον Μπάμπα. Ναι. Εντάξει, το καταπιούμε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Το πάρει το ποτάμι. Εντάξει, οκ. Δεν θα γκρινιάξουμε. Και έρχεται η φάση του πέναντι. Έτσι. Όπου νωρίτερα γίνεται πάνω στο Μουρκ, το λέω ξανά, καθαρό φάουλ και δεν αποκτά πλεονέκτημα αυτό που δίνει ο Ζαμπάλα στον ΠΑΟΚ. Είσαι σαν τον μπερδεύει κιόλας, άμα δεις τη φάση. Πάει, το σφυρίζει, σταματάνε όλοι, σταματάει και ο επιθετικός που πήγε να πάρει την μπάλα rebound, αλλά δεν το έδειξε ξανά η ΕΤ. Και τώρα το πέναντι που σωστά δίνεται, το πέναντι είναι χέρι. Έτσι δεν το συζητάει. Και τον Πολιωτόπουλο τον φάει. Ποιο να φάει. Το Ζαμπάλα. Δεν μπορούν, αιρεσί. Κάποιοι ελέγχουν ακόμα πράγματα μέσα στι σκέψει, μέχρι αυτά. Είναι πολλά, δεν μπορούν. Κάντε κάτι. Τι να κάνουν. Τι του βάλατε εκεί, του γκάτσιδε. Τι να του κάνουν. Και έρχεται ο Καμαρά, ο οποίο μετά το 70 ανεβαίνει πάρα πολύ και ανεβάζει τον ΠΑΟ και βάζει το πρώτο γκολ για να αποθεωθεί σωστά, γιατί είναι το καλύτερο χαφ του πρωταθλήματος μαζί με τον Εζέ. Αυτή είναι. Ο πρόεδρο τον έφερε καλό χαφ το. Τον έφερε ένα. Τον έφερε ένα, τον αφαίρε σε δύο όμω. Τον αφαίρε σε δύο. Το ποιο δύο αφαίρε. Ποιο είναι άλλο που τον αφαίρε. Τον Τσιγκάρα. Τον Τσιγκάρα τον ήθελε. Τον Μάρκο Αντώνιο. Και ο Μάρκο Αντώνιο. Ποσοτικά ο ΠΑΟ θέλει χαφ. Εγώ από σήμερα πόσε μέρε. Το τσιγάρο τον έδιωξε. Τι χαφκά. Το τσιγάρο τον έδιωξε ο Λουτσέσκου. Τι χαφκά. Δεν τον έδιωξε. Εγώ τον έδιωξε. Δεν θα σε βάλουμε. Πάρε να παίξει χαφκά. Δεν τον έδιωξε. Τι τον έδιωξε. Εγώ σήμερα δύο μέρες θα φωνάζω. Χαφ. Κι α είναι πιτσιρίκο δανεικό όπω μαθαίνω. Κι α είναι πιτσιρίκο δανεικό. Του πήρε σεντερφόρ. Α είναι 21 χρονών και δανεικό. Δεν με πειράζει. Του πήρε σεντερμπάκ. Τι θέλει ο Λουτσέσκου άλλο δηλαδή. Δεν το πιασεί το προνοούμενο. Λέω κι α είναι δανεικό και 21-22 χρονών. Ποιο θα είναι. Λέω α μου φέρουν χαφ και α είναι δανεικό και πιτσιρίκο. Α τον καημένο τον Λουτσέσκο, δεν τον κάνουν τίποτα. Εμεί τι να πούμε δηλαδή. Τι θε να σε πούμε. Εμεί τι να πούμε στι δουλειέ μα. Τώρα πάμε στα δυτικά. Τον καημένο θα τον λυπηθούμε, δεν τον φέρα χαφ. Κάτσε ρε, οι άλλοι εδώ φέρουν παιχταράδε. Ο Σαββίδη λέει θέλαμε να του φέρουμε και έλεγε το μεϊτέ. Έτσι λέει η πλευρά Σαββίδη. Μάθημα, λέει το αράτο εδώ παίζεται με τα χέρια, λέει ένα φίλο. Όταν το χέρι βρίσκεται σε φυσική θέση, δεν είναι πέναλτι. Αυτά τα δύο δεν αλλάζουν, λέει ο Δημήτρης. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, εσύ λέει μια εξυπνατό, δεν ξέρω για ποια φάση. Το χέρι του Μουκουντή. Το χέρι του Μουκουντή είναι πέναλτι. Σαν να χορεύει ζεμπέκικο με έμφραγμα. Το χέρι του Μουκουντή είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν το ναι. Και το πιάνει το έμφραγμα και ανοίγει. Ξέρω ότι έγινε εδώ θέμα σύγκριση σε εκπομπή. Πώς και δεν το είδες να το σχολιάσει. Ποιο. Αλέν Τελόν κόντρα στον Μπισμπίκη. Σε ποιο πράγμα. Σε δηλώσει, σε εμφάνιση, σε γοητεία. Αλέν Τελόν VS Μπισμπίκη. Άμα το δεις τον Μπισμπίκη γυμνό, ναι. Με εκείνη την κοιλιά, ναι. Με εκείνα τα σπατσόκυλα να πούμε. Έχει πατσόκυλα, ε. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν να συγκρίνω το μεγαλύτερο άντρα με αυτό τον κουβά να πούμε. Κουβάς, έτσι. Αυτός είναι κουβάς. Πώς δεν το είδες αυτός είναι σαν Ford Consul. Ναι. Από τα παλιά, από τα οποία τα είχαν και κουβαλούσαν. Τα ταξίδια που με τα αγοραίο, που βαλούσαν του χωριάτε, να πούμε, του τράβηκαν στα νοσοκομεία, δεν ξέρω. Τι είναι δυνατόν τώρα. Πρέπει να του πάρει το δίπλωμα, πει ποιο σα έδωσε δημοσιογραφία, δρόμο,
Δρόμα, πάτε δρόμο. Σήμερα γιορτάζει ο μάμας, έτσι πήγαμε μπουκαδούρα με ζαμπάλα, με διαιτησία. Με... μάμας. Το πανηγύρι του Άι Μάμα, δεν πάμε εκεί τώρα. Τι δεν... πανηγύρι, αφού δεν, είναι... δεν αφήνουν σουβλάκια, δεν αφήνουν. Α, τίποτα, κούλες, είναι πεσμένο, αφήνουν... Τι πανηγύρι, Άι Μάμα. Α, μα το φάγανε και αυτό το πανηγύρι. Πάμε στο Αιγινίο τότε. Είχαμε πει, θα πάμε στον Άι Μάμα, δεν πηγαίναμε, έλεγα. Στο Αιγινίο. Ναι. Χαμός, εκεί έχει σουβλάκια για πολλά. Εσύ είσαι στην κούραση να πας μέσα. Ρε εσύ, να θέλω να πλάνα. Ζήσω ρε φίλε. Τι κάθομαι στο σπίτι όλη μέρα. Ναι, ναι. Θέλω ταξίδια, θέλω πανηγύρια, θέλω βόλτες, θέλω ξενύχτια, ναι. Θέλω τέτοια ακόμα. Πότε θα τα κάνω αυτά, θα γίνω 70 και θα μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Θέλεις εσύ τώρα να πας στο πανηγύρι του Άγιου Μάμα. Ναι, θέλω να πάμε. Να τα δούμε. Κάποια γύφτισα να φτιαχτείς από μένα. Ναι, γύφτισα. Ναι. Ιρλανδές σε ψάχναν φίλε. Ξανθιές, γαλάζιο ματάκι, λευκό δέρμα. Λέω που είναι το κουμπαράκ εδώ, να του φύγουν και τα γυαλιά αυτά με τα. Ενώ εσένα ή κατσιβέλε. Οι μένα μου αρέσουν οι μαύρες κατσιβέλες. Σ' αρέσει η μαυρίλα. Θέλω μαύρη μαυρίλα. Θέλω νεοπόταμο. Θέλω φουρταλέζα. Θέλω Πόρτο Αλέγκρε. Θέλω τέτοια. Μ' αρέσουν οι σκούρες. Σ' αρέσει η γυφτιά. Μ' αρέσει η γυφτιά. Αλλά οι Ιρλανδές έπαθα πλάκα. Βέβαια θα πάθεις πλάκα. Χωρίς πλάκα τώρα. Καλά, αυτοί εκεί πίνουν από το πρωί ντύνο. Πίνουν από το πρωί. Πήγαμε σε ένα μπαρ με τον. Ενώ στην Νεάπολη πίνουν από το πρωί. Εσύ όχι, ρε, αυτό είναι φοβερό. 10 η ώρα το πρωί. Αν πα στο καφενείο στην Νεάπολη. Ναι. 10 η ώρα, ναι, αλλά πρόσεχε, ναι, θα δει ο καφενείο τη Νέαπολη, θα δει και ο τρει να πίνουν κανένα τσιμπούρα. Οκ. Okay. Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε για μαγαζί που ήταν το τέμπλ αυτό, ναι, που ναι. Είναι το πιο διάσημο τέλο πάντων, που ήταν 11 η ώρα το πρωί, 300 άτομα μέσα, ναι. Το ένα πάνω στο άλλο, ναι. Έπαιζε μουσική μπαμπαμπα και κοπανούσαν μπύρε. Ναι. 11 η ώρα το πρωί μιλάμε τώρα. Δηλαδή εδώ δεν γίνεται. 11 η ώρα το πρωί να είναι μαγαζί και να βαράει και του λέω πότε κλείνεται. Λέει κλείνουμε για λίγο, λέει 6 με 7. Άμα σε πάω στη ροτόντα τώρα, ναι. Σε κάνα δύο ώρα, ναι. Επάνω στη ροτόντα. Ναι. Ξέρεις πως θα φεύγουν οι μπύρες. Φεύγουν και εκεί. Oh. Εντάξει που βλέπω στον δρόμο αυτούς καθαρίζουν. Καθαρίζανε τους δρόμους, ναι. Αυτοί σταματούσαν, είχαν ένα κυβωτιάκι μπύρες και πίνανε. Τώρα δηλαδή, ναι. Το μεσημέρι μα σε πάω, ναι. Σε γνωστό τυροπιτάδι. Άλλο το μεσημέρι. Σε γνωστό τυροπιτάδι. Σταμάτα. Τη παπάφη. Σταμάτα. Δεν πίνουν δηλαδή εκεί πέρα. Έλα, φίλε, τέτοια τώρα. Έλα τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε μετά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν. Έκανε μια εμφάνιση μέτρια. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ ήταν και στο ανασταλτικό κομμάτι γιατί παίζανε και ο Σορεντίνο και ο. Ο Σορεντίνο, λέω. Πώ το λένε. Θα με πνίξει, ρε φίλε. Δεν, ούτε καφέ δεν μα. Ποιο Σορεντίνο, ρε φίλε. Πώ το λένε το χάφο, το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Το Σορετήρε. Το Σορετήρε. Ναι. Και τον Κωνσταντέλια δεν έχει μαρκαρίσματα. Αργεί και δύο η χάφ και βρήκαν ο εκεί. Ντοεφ. Κάτι χαφάκια εκεί πέρα. Γκοζάλε, Μοζάλε. Ναι, και Ορντραγκό και εκεί και κάνανε μαγκίτσε. Ναι. Μπαίνανε προ τα κάτω, δίνανε μια φάση. Δεν κάνανε τίποτα μετά το 25 όμω, ρε. Τίποτα δεν κάνανε. Ο ατρόμητο μετά το 25. Τι να κάνει. Ο Ζαμπάλα σου κρατούσε. Εγώ τον έλεγα, ξέρω εγώ, εκεί βλέπαμε το ματ. Μάλλον δεν μπήκαμε καλά, του λέω κοιτάξτε τη. Κάνει μια φάση ο ατρόμητο, 2-3, μια κακή πάσα, 4. Θα πάρει την μπάλα ένα του ΠΑΟΚ, θα κάνει μια μπουκα. Και θα βάλει ποιότητα. Εδώ μιλάει ποιότητα. Εντάξει, αυτή ήταν για να χάσει βαθμού. Πρέπει τις δύο ευκαιρίες που θα κάνουν ατρόμητος, να κάνει το ένα μήνυμα. Έχουν τα πράγματα. Και εκεί να γίνει μακελιό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάλι. Ξέρεις τι αλλαγές έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε. Τη Σουντάλη. Ναι. Έτσι, για να δεις τι έβγαλε και τι έβαλε. Τη Σουντάλη, Ντεσπότοφ και Καμαρά. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Ναι. Ποια ομάδα μπορεί να βάλει τη Σουντάλη, Ντεσπότοφ και Καμαρά. Μόνο Ολυμπιακός. Το Ντεσπότοφ τώρα με σκέφτεται. Τι Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ έχει φτάσει ήδη 5 ασίστ στο πρώτο τέτοιο. Χωρίς να παίζει μπάλα. Πού να έπαιζε κιόλας. Ο Ντεσπότοφ αυτό το τεμπελό. Τεμπελό, ναι, 5 ασίστ. Αυτό ο τεμπελά να πει. Τεμπελά, ναι, εντάξει. Αυτό που έχει τη γραμμή πεδαρά το λες εσύ. Πεδαρά είναι. Μαζί μα προχθές τον είδε. Πεδαρά είναι ο μικρό ο μαύρο. Ο Σορετήρε. Τώρα αυτόν τον παίρνει την μπάλα και τραβάει πάνω στα στόπερ και τρομοκρατούν τη στόπερ. Πού να πιάσει δηλαδή και εγώ τον Ντεσπότοφ να ξεπατώσει πάρα πολύ. Ο Κωνσταντέλια ή για το Μονέ. Θα πάμε να φάμε εκεί, να πάμε να πιούμε το πρωινό. Γιατί δεν τρώσω παλίκαρο, ναι, τώρα. Για κάνα πρωινό με καμιά μαμελάντα. Μαμελάντα. Πάμε με μαμελάντα. Εσύ γιατί πας, ρε φίλε. Κάνε ένα βούτυρο να πούμε. Εσύ γιατί πας εκεί και πίνεις και τρώσεις. Γιατί οργανώνω τις μέρες. Έχει αυτός πάει να χαλαρώσει. Οργανώνω το χάος εγώ. Τι να κάνω. Αφού έχεις μαζέψει 150 τερατάκια. Τι να κάνω. Το χάος οργανώνω. Οργανώνεις το χάος. Λοιπόν. Τώρα μου ετοιμάζουν νέα τέρατα. Και άλλα τερατάκια. Γυρασμένα. Α, και γυρασμένα. Αυτά είναι ανάποδα, πάνε από τη μεγάλη οικία προς τη μικρή. Σαν τα γουρούνια το... που κατεβαίνουν από τις... Σταμάτα, από τα βουνά. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Ρε. Λοιπόν, αυτά στο Περιστέρι. Έτσι, ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ λόγω Ζαμπάλα, ο οποίος είχε εξοργιστική διετησία για μένα πάντως. Δηλαδή φαινόταν. Καλά, τώρα μην εξοργιστική. Μην μπούζα τώρα. Όχι, 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 τι μπούζα. Εσύ, εσύ, εσύ το μνημονεύει συνέχεια. Να μην το μνημονεύσω κι εγώ όταν πρέπει. Μην γίνεσαι μπούζα τώρα. Το μνημονεύει όταν δεν πρέπει. Πουλά τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Γιατί δεν είναι αδικημένο σε στον ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα. Θα κλαίνε μόνο οι άλλοι, εμεί να μην κλαίμε. Και τελικά να σε πω κάτι όπω λέει και ο φίλο μου, ο Ρέτρο και μ' άρεσε. Ο Ρέτρο, ναι, ναι. Αν είναι αυτά τα φιλικά, καλύτερα να έχω μόνο εχθρικά θέλω. Καλά, φιλικό δεν
δεν ήταν. Ναι, να έχω μόνο εχθρικά. Όπως και με τον Πασεραϊκό φιλικό. Αν δεν είχε το φουσκωτό δικό σου να μπορεί να τι έτρωγε από τον Λουάρτα. Λες, ε. Α, και ο δικό σου τρελό είναι κι αυτό. Άσουκα, δεν το ζυγώνει. Πάμε στα τρίμα σου μάθει ο Ραπτόπουλο πήγε παγιά. Ναι, τη σκηνή αυτέ τι καρατέκα. Πολύ λαό πάω χθε. Σου ζήκα σου, αν τα ξέρει πώ θα τον αντιμετωπίσει. Πολύ λαό πάω χθε. Είχε καλό λαό. Λίγο, ναι. Πολύ λαό και, άλλη, ωραία, και περισσότεροι κατέβηκαν το πρωί κάποια βανάκια, αλλά περισσότεροι από Αθήνα, να ξέρει. Τι δεν πίνανε. Τι δεν πίνανε. Καλά, αυτοί θα πιούνε. Δεν πιούνε μυρίτσε σου. Τι Αθήνα είναι. Οι περισσότεροι ήταν από Αθήνα από ό,τι έμαθα. Οι κατέβγαν από εδώ πουλματό, εγώ είδα το πρωί που αλπάω. Πάω να φάω το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Έλα και κλείνουμε με αυτό για πάω και να πάμε γιατί έχουμε Άρη, έχουμε ΑΕΚ, έχουμε Ολυμπιακό. Με έχουμε Πανάθα που πει με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Λε. Ναι. Με βλέπει ένα παλέμαχο μπάτσο να πούμε. Ναι. Λέει, εγώ δουλεύω στον ΠΑΟΚ να πούμε. Εντάξει, okay. Είπε να με βγάλω πετρωτό, λέει να πούμε και μετά δεν με πήρε. Α, κατάλαβα, κατάλαβα ποιο. Ναι, όντω ισχύει. Σκυλομούρι να πούμε. Μουσάτο. Ένα κακομούτσο. Τέλο πάντων, ναι. Του λέω θα φοβήθηκε το παιδί του, λέω εσύ. Ναι. Μπορεί να μα έβγαζε να ερχόταν οι άλλοι που λένε η αστυνομία είναι εχθροί μα. Αποφασίστε λόγοι στον ΠΑΟΚ, είστε φίλοι με του ΠΑΟΚ ή εχθροί. Δεν είναι. Δεν είναι. Ναι. Αφού ανακοίνωσε κατά του έβγαλε. Δεν είναι. Ακόμα και σε αυτό. Δεν είναι. Ακόμα και σε αυτό κουτουλίδι έφαγε. Δεν είναι, αλλά του. Όποιο απολύεται από το στρατό. Καγκατσιέ με έλεγε, ναι, με σφάξανε. Ναι. Λουτσέσκου έλεγε θα φύγει, είναι εδώ, ζει και βασιλεύει. Τι κουτουλιά έβγαλε. Αστυνομικού λε μαζί, βγάζω ανακοίνωση κατά τη αστυνομία. Ποιο τι έβγαλε. Καλά που ζει. Καλά, ναι. Δεν έβγαλε ανακοίνωση κατά τη αστυνομία. Την μια τη προσλαμβάνει ο πρόεδρο και την άλλη. Ό,τι θε να κάνει. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Να με πει. Θα ανέβει ο Ηρακλή. Ανέβλε. Ναι, γιατί χρόνο. Εγώ πέρασα από Λάρισα και λέει δεν έχει κανένα Ηρακλή. Σειρά μα φέτο. Είναι σειρά μα λέει να τα βγάλει. Αν κάνει το Καφτατζόλο ρεπορτάζ, ο μπάτσο θα σε πάει. Μη... Στο Καφτατζόλο κάτσε. Το Καφτατζόλο αφού δεν θα λειτουργήσει. Όχι που θα είναι. Πού θα είναι. Εμένα με είπανε για κάτι πυγμαχικού αγώνε. Ναι. Έλα λέει να κάνεις λέει την, πώς το λένε, το show. Πού θα γίνουν, λέει στο, Ladies and gentlemen. Στο Ιβανόφιο λέω θα πάρεις και τρεις γορίλες. Ναι. Μην έρθει κανένας κομμουνιστής από εκεί. Ladies and gentlemen. Αυτό σου λέει, μην τα βάζεις με τους μπάτσους. Λοιπόν, και πάμε Ντίνο, πάμε. Αποφασίστε. Πάμε ψυχούλα μου, έλα. Είστε φίλοι με τους μπάτσους ή έχθροι να ξέρω. Μην Ντίνο μου. Με έκανε παράπονο. Έλα και 32. Ο Γουρουνάς με έκανε παράπονο. Ο Γουρουνάς. Λοιπόν, θα πάμε να επιστρέψουμε με τον Ολυμπιακό, με Σιλαμία, με τον Άρη, με τον Αστέρα. Θα τα πούμε όλα μετά. Με Παναθηναϊκό που έπαιζε χθες με Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν τον είδα. Θες είδες Παναθηναϊκός Ρεάλ το βράδυ. Όχι. Δεν είδε. 32 τελικές η Καλυθέα. Ποιος? 26-27 πώς έκανε η Καλυθέα. Μιλάμε αυτό δεν υπάρχει στα χρονικά. 26-27 τελικές η Καλυθέα. Το 2-2 είναι άδικο για την Καλυθέα. Βάλω τους 3 γκολ εδώ στην Τούπα την άλλη Κυριακή. Τι θα τους χαρίσω. Θα τους χαρίσω. Δεν τα έχεις καταλάβει ότι η διαφορά στις πρώτες αγωνιστικές τις κάνουν οι προπονητές. Ναι. Οι ομάδες που έχουν σοβαρούς προπονητές, σοβαρούς τώρα θα βγουν. Τι διαιτησία. Πέναλτι με τον Παναθηναϊκό δεν με έδωσε. Χέρι στήριξη σε όρθιο που πάει να καρθεί δεν έχω ξαναδεί. Καλά, τι σέρε. Ναι. Ο Φωτιάς την έδωσε. Ποια σέρε. Βάρε όλα. Και το άλλο το καλό. Σε έσερνε. Ναι, το του Μωρόν λέει πέναλτι. Λέμε βάρ. Λέω ναι, παιδιά, πέναλτι. Με βάρ. Ναι, συμφωνώ. Γιατί δεν πήγε στο βάρ. Ναι, συμφωνώ. Ναι, εγώ θα το έδινα. Του Τσάλοφ λέω. Όχι πέναντι. Κάτσε ρε εσύ σου λέω. Γιατί όχι το ένα και το άλλο. Το ένα πάτημα στο άλλο πάτημα. Ναι, το ένα είναι, το άλλο δεν είναι. Εδώ. Με το Πασαραϊκό. Ούλιαζαν όλοι. Δεν είναι πέναντι. Καλά, δεν είναι πάτημα. Ναι, λέει. Του Ζαμόρα είναι χέρι. Του Ζαμόρα είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Για μένα δεν βγάζει συμπέρασμα. Γιατί του Μωρόν είναι εύκολη. Φαίνεται όμως ότι τον πατάει. Τον κάνει ένα κλικ και τον πατάει. Αλλά πείτε μου να καταλάβω. Το ένα πάτημα είναι και το άλλο δεν είναι. Για να ξέρουν τι μας γίνεται, ρε παιδιά. Μες. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, ξεκίνησε η χρονιά. Τέλεια. Στάρουμε σας πες. Πάμε να φάμε κροκέτα τώρα. Πάμε. Από αυτή τη σεζόν η Nova γίνεται ο απόλυτος αθλητικός προορισμός, φίλες και φίλοι. Τα κανάλια Nova Sports και Cosmote Sport είναι μαζί στην Aeon. Δείτε όλα τα αγαπημένα σας σπορ και διοργανώσεις μαζί με παγκόσμιες πρεμιέρες των καναλιών Nova Cinema και τα περισσότερα κανάλια για τα παιδιά μόνο με 21 ευρώ το μήνα. Επιπλέον για 24 μήνα συνδυαστικά προγράμματα Nova Fiber και Aeon Plus. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr σε ένα κατάστημα Nova. Rap και cool επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Να δούμε και τα υπόλοιπα αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Μηνύματα Facebook Μετρόπολης, εκεί όπου είναι ο Σορετήρε με τον Ζιβκοβιτς. Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων λέγε. Τι θες. Θα κόψω το κρασί. Σταμαθεί για το. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Σε μια εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν, η ασφάλιση του αυτοκινήτου σου δεν θέλει σκέψη, θέλει Εργοβάς. Καλέσε τώρα στο 2310-300-305 ή στο δίκτυο συνεργατό τους και βρείτε την καλύτερη τιμή για το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα σας. Εκεί οι τιμές είναι από άλλη εποχή.
Μερικά μηνύματα γρηγοράδα έτσι για να μην νομίζω ότι δεν διαβάζουμε. Τόσα αδικία δεν αντέχουν πλέον. Άλλη μια εχθρική διετησία για τους πρωταθλητές. Ο πρώτος ΣΕΠΟ για το επιτελείο του έβαλε στο μάτι για χρόνια χρονιά την Dream Team της Ελλάδος. Λέει ο Τεντ. Τι είναι αυτός ο Τεντ, τι ομάδα. Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, ειρωνεύεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κουλ Ιρλανδοί, πυραρίες και κλάιμαε. Δεν έχει ζήσει ντούμπα, καφενές, γιατί 80-90 στις 5.30 τίγκα λέει. Σε μπογιατζή και πεντατζή χτυπάνε τα πεδεμένα 2-2. Λέει ο φίλος. Ρεσί. Ναι. Το πρωί ξεκινάνε τη δουλειά το έμπειρο τεχνικό. Ναι. Όχι ο έμπειρο τεχνικό. Ναι, το έμπειρο τεχνικό. Έμπειρο ναι. τεχνικό. Μάστα. Έχει βαφέα, έχει ψοβατζή, ναι. έχει πλακάκια. Ξεκινάνε να πούμε ναι. την μέρα να πάνε να δουλέψουν. Χτυπάνε 7 η ώρα ένα καφέ ελληνικό σκέτο και όλα αυτά. Και 8.30 μέχρι τις 8.30 τραβάνε και δυο ούζα και πάνε στη δουλειά. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει αλλά μετά εδώ το πλακάκι, μιλάμε. Μετά το πλακάκι το βάζουν στραβά να πούμε. Έμπειρο τεχνικό. Εδώ εκεί μιλάμε τώρα για. Οργανωμένη φάση, δηλαδή είναι 300 άτομα. Χοντροί είναι. Είχε και χοντρούς, αλλά όχι απαραίτητους χοντρούς. Όχι, το ξαναλέω. Δηλαδή, τι χοντρούς είχε, γεροδεμένους ή σαν το Σαρόπουλο. Πλαδαρό χοντρούς. Όχι, όχι, σφιχτές σκυλιές. Σφιχτές σκυλιές. Σαν παλιούς μπεντατζίδες. Μπράβο, αυτό, ναι. αυτό, αυτό. Χοντρός, αλλά με το βαρύς γροθιά. Χτυπάει κοιλιά και είναι σκληρή. Ναι. Σκληρή να πούμε. Μάλιστα. Αγαπητέ κουλ, δεν μου αρέσει να κάνω το άσπρο μαύρο για να ικανοποιήσω το παδικό μου αίσθημα. Ούτε με ναι, το χειρότερό μου. Και τα δύο συλληβαδιά πέναντι είναι για μένα. Έρχεται ο μείωση γελιοδό η UEFA και λέει ότι μου κοντή δεν είναι. Γελάει ο κόσμο με την UEFA. Έτσι. Ποιο αυτό μου κοντή, ρε, τι μου ναι. κοντή. Υπάρχει φωτογραφία του Μουκουντή. Ναι. Ζεμπέκικο να πούμε. Ναι, ρε, του, άστο, άστο. Του χοντρού τη Βανδύ. Είμαι περίεργο να δω τι θα πει σήμερα ο Λανουά. Άστο, δεν υπάρχει τώρα. Ο Λανουά, ποιο είναι ο Λανουά. Ο αρχιδιαιτητή. Ο αρχιδιαιτητή. Ναι, ο αρχιδιαιτητή. Τι είναι αυτό. Ο Λανουά, ο αρχιδιαιτητή. Και στον υπολογίζει ρε μάτια εγώ. Εννοείται. Το πάρει γυαλιά. Ναι, αλλά πρόσεξε. Μάτια έχουμε, μάτια. Αλλά να ξέρουμε και του κανονισμού. Τι λένε οι κανονισμοί. Να ξέρουμε και του κανονισμού. Χέρι. Τι αν μα πείτε τώρα το άσπρο μαύρο και κανονικά όλα τα χέρια μπέναλτι δώστε τα. Τελειώσαμε άδεια τώρα. Χτύπησε το χέρι, όχι τόδελε, όχι στήριξη, όχι προέκταση. Όχι... Άιντε, αηδίες τώρα, αηδίες. Χιάγο, αιτία βρε Μπισμίκης, λέει εδώ. Μυρίζει ψαρίλα κούλ με το δίκαιο του Γκάγκα στην ΕΠΟ, αλλά πάω και σε όλη Ελλάδα για το επιθετικό φάουλ, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ποιο επιθετικό Νίκο, φάουλ. Παραδέψου το, έχετε. Όχι, δεν έχουμε φάρδο επειδή βάζουμε γκολ στο 90. Όταν ο Πάουκ έχει βάλει 18 φορές πέρσι γκολ στο 90. Και να ξέρετε τώρα για να μαθαίνετε και μερικά πραγματάκια, μην φεύγετε από το σχολείο ξύλα πελέγγυτα. Έτσι, τη διαφορά στις πρώτες αγωνιστικές την κάνουν οι προπονητές. Λουτσέσκου και Μεντιλίμπαρ. Ο άλλος ακόμα στον Παναθηναϊκό ψάχνεται. Ο Αλμέδα ακόμα ψάχνεται. Έχει μείνει με μισό σέντερφορ. Ο φίλος μας ο Μάτζιος αργεί πάρα πολύ. Αργεί πάρα πολύ σε όλα τα μάτια. Άμα θες να το δούμε και αγωνιστικά. Δεν έχει αργήσει ο Μάτζιος στο Περιστέρι. Δεν έχει αργήσει. Χθες πάλι 1-0 και πάλι την ομάδα τραβάει πίσω. Λοιπόν, θα πω κάτι. Το γκολ που βάζει ο Άρης στο παιχνίδι. Του μωρό, σεντερφορή. Μόνο Πάοκ μπορεί να το βάλει σε τέτοια σχεδιασμό. Δηλαδή. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει βάλει ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε έχει τέτοιο γκολ. Συνδυασμό. Συνδυασμό. Ωραία, ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πάμε Άρη τώρα. Ναι, πάμε Άρη. Άρη και μετά πιάσουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ με τα γραφολογίες Ευρώπη. Το μεγαλύτερο έγκλημα του Άρη ναι. για μένα που ξανά το δεύτερο ημίχρονο γιατί έβλεπα τη Λαμία. Σωστό. Δηλαδή μπορεί να βλέπει δύο μάτς αφοσίωση. Ρίχνει ένα θα βλέπει, ναι, σωστά. Άλλο, σωστά. Καλά μάτι παίρνει, καλά μπανιστήρι. Ναι. Λοιπόν, το μεγαλύτερο. Αν Λαμία, επειδή εγώ δεν το είδα, να το ξέρει. Εγώ δεν το είδα γιατί βγήκα έξω με τον Γιαννάκη. Έτσι από το ήθελα να βρεθούμε. Ποιος είναι ο Γιαννάκης? Ο Γιαννάκης είναι το παουξάκι που έρχεται στην Τούμπα έξω με το καροτσάκι και τώρα θα πάει στην Αμερική για να κάνει την επέμβαση. Αλλά θέλει να έρθει εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Λέει θέλω να δω και το Ραπτόπουλο από κοντά. Ούντως. Θα πάει πρώτα στην Αμερική να κάνει την επέμβαση. Α, μετά. Και με το που γυρίσει, λέει μου το υπόσχεσαι ότι θα έρθω να έρθω στην εκπομπή. Ράπε κουλ. Λέω εννοείται θα έρθει να πάει καλά η επέμβαση. Α, δεν είδα τον Άρη. Τα κρουασάν και αυτά ήταν με τον Γιαννάκη στην ναι, 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 μαζί του. Του είχα προσχεθεί ότι μόλι γυρίσει θα πάμε έξω να κεράσω παγωτό. Ρε, παγωτό τα ναι. μάγουλά σου φουσκώσει. Εντάξει, να τα χα... Ναι, αλλά είδε το πρωί τώρα. Το πρωί περπάτημα τον είδα. Τον είδε. Πάω να ανοίξω το. Λοιπόν, το πήρα το κόρτομα. Το πήρε. Έξι κατοστάρικα. Ναι, αλλά τώρα έχει έβγαλε άλλο κουσούρι. Πάω να ανοίξω το πόρτα. Θα σε βγάζει συνέχεια τώρα. Θα σε βγάζει. Μετά μόλι ξεκλειδώσει το πορτμπαγκάζ, η πόρτα θα σε χαλάσει. Τώρα αφού είναι σαν τρικλίστο, βάλτο κάπου μέσα σε ένα γυαλί, κάτω σαν δεκόρ ωραίο και έχει το να το βλέπει, ρε φίλε. Αφού δεν θε να το πετάξει, να το κάψει, να το. Ξέρει ποιο άλλο δεν αλλάζει τα μάξι του. Ποιος? Έχει τρέλα και ποιος, με σαράβαλο. Ποιος? Ο Μαλιούφα. Κι αυτό? Με λέει ένα. Ναι. Να μην πω, ένας φίλος. Πολύ συμπαθή ο Μαλιούφα για μένα. Λέω Μαλιούφα είναι τρελό. Πολύ συμπαθή. Από το 83-84. Ωραίο. Ναι. Και δεν τα αφήνει, λέμε αυτό πάει για μου είναι πολύ συμπαθή ο Μαλιούφα. Πάρα πολύ. Καλό είναι. Λοιπόν, έγκλημα του Άρη. Πάμε στον Άρη, ο οποίος. Για μένα. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε λίγο πρώτα αγωνιστικά και μετά διαιτητικά γιατί παιδιά καταρχή, έχει χαθεί γκολ μπάλα βάζει, με διαιτητές. Το γκολ που βάζει ο Άρης δείχνει με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλοί χειριστές. Ναι, παίζουν χωρίς την μπάλα, χαμηλά είναι πολύ καλή ομάδα ο Άρης. Είναι. Χαμηλά. Πολύ βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι γιατί
έκανε upgrade στα half και έκανε upgrade και στα extreme. Ο Διαντή τι σχέση έχει με αυτού που έλεγαμε πέρσι. Που είναι αναπληρωματικό ο Φετμαζίδη. Ε, λοιπόν, φυσικά, αφού έβρε καλύτερο. Βάζει το 1-0. Βάζει το 1-0. Ξέρει ότι η Τρίπολη είναι κολομάδα σε εισαγωγικά. Το ξέρει. Δηλαδή, είναι ζημιάρα. Είναι ζημιάρα. Έχει γρήγορου με ταχύτητα μεσοεπιθετικού παίκτε. Ναι. Και χαφ οι οποίοι έχουν στο μαρκάρισμα γενικότερα. Όχι, επειδή τεχνίτε δεν είναι καλοί στο μαρκάρισμα. Σωστά. Αυτό το λέμε για του χαφ του. Του είδα εγώ. Δεν άρεσαν. Καλή ο Μότσο και ο Σιβουέντες. Πολύ καλή. Έχουν κάνει καλύτερα παιχνίδια πάντως. Στην πίεση απάνω στον αντίπαλο δεν είναι καλή. Τέλος πάντων. Αριστερούν στο pressing. Αντί να πας ένα 4-5-1 στο μισό του γηπέδου σου, να δώσεις μια κατοχή και να φύγεις στην κόντρα να το κάνεις 2-0, mm-hmm. είσαι ανεβασμένος απάνω, έχεις τα μπακ ανεβασμένα απάνω, πάει να κάνεις το 2 και το 3-0 και αμπαρασύρεσαι να δείξεις και θέαμα και τέτοια. Μέγα λάθος. Ναι. Για μένα. Δώσ' την μπάλα στον Αστέρα, λες, γίνα πίσω, μην δίνεις πολλά μέτρα. Δηλαδή όλες οι ομάδες δεν είναι ομαδούλες που... Οι καλές ομάδες και οι μικρές. Πλάκα με κάνεις. Οι καλές ομάδες. Πλάκα με κάνεις. Ο Λεβαδιακός για να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός είχε διαιτησία. Διαιτησία. Γκρινιάς βέβαια για την ΕΠΟ. Η ΑΕΚ να κερδίσει τον Λεβαδικό χθες διαιτησία. Έτσι. Ο Πάοκ κερδίζει τον Παναθηναϊκό διαιτησία. Διαιτησία ο Πάοκ χθες. Με τον Παναθηναϊκό βάλει και αφού, ένα. Να βάλω κι εγώ ένα. Ένα. Ολυμπιακός κι αυτός. Ζεμπεκές εκεί. Εντάξει, offside. Ωραία. Άρα ρε Άρη, λες και Μάτζικο, γιατί αργείς εκεί μετά το 60. Βάζει τον γκολ. Το βάζει, ωραία τον γκολ. Μια χαρά γκολάρα. Γύρνατη. Κάνει και ο Μωρός σεντερφορής για κίνηση ειδήσει. Και άρχισε μωρών. Να βάλει και τον κόφτη του. Φυσικά άρχισε να βάλει και τον κόφτη του. Πήρανε μέτρα οι άλλοι και άρχισαν να του κάνουν φάση συνέχεια. Γενικά ο Μάτζικο είναι καλό προπονητή. Καλό είναι αργή. Πρόσεξε να δει. Το ξαναλέω, αργή. Καλό, πολύ καλό είναι. Στο 60 πρέπει να δει το ζάχαρο του. Πράγμα. Λέω είναι καλά. Ναι. Λέω είναι καλά. Ναι. Δηλαδή είναι και βιολογικά καλά. Ας δει λίγο το ζάχαρο. Να το δει. Πόσο χρόνο είναι ο Μάτζιος? Σαν ένα... και εμένα είναι. 55. Εκεί χτυπάει το προδιαβητικό στάδιο. Μην ναι. μου φύγει κανένα ζάχαρο. Ή κλότσα τον κουκουλιά που είναι 41-42 χρόνια. Τον πάρει, τον παίρνει ο ύπνος. Στεγνός. Ρίχνω ένα κλωτσίδι εκεί. 54, το 69 μαζί είστε. Ναι, είναι γέρος. Τι τώρα, γέρος είναι. Αρχίζει τώρα να είναι βερκόλης. Ποια του ζένια είναι. Ναι, χάπη κι αυτός για να κάνει. Καλά. Εκτός από σένα όμως. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο. Εγώ έχω του. Τι έχεις εσύ? Εγώ έχω το βασιλικό πολτό. Παίρνεις τον πολτό αυτό. Πάστρος του... και γιαουρτάκι μετά στο Μονέ εκεί. Παίρνω. Energy food. Α, energy. Παίρνω energy food. Λοιπόν, okay, λέμε λοιπόν ότι ο Άρης μετά τον γκολ δεν το διαχειρίζει σωστά το μάτς. Όχι, κάνει λάθος διαχείριση ο Μάτζος. Ναι, και για μένα αργεί ο Μάτζος. Το πιάνει ο Ζάχαρος, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω. Τρώει μία φάση, τρώει δύο φάσεις, δεν του δίνεται για μένα. Και τώρα πάμε σιγά σιγά στο διαιτητικό, γιατί θεωρώ ότι του Μωρών είναι πάτημα. Και όταν είναι πάτημα, με βαρ είναι πέναντι. Ναι. Ποιο πάτημα είναι, του Τσαλόφ ή του Μωρών? Εσύ να μου πεις. Του Τσαλόφ είναι πιο πάτημα. Ναι, αλλά φώναζαν, ο Τσαλόφ δεν είναι. Ποιος? Οι Αριανοί. Άμα δει του Τσαλόφ, δεν είναι και αυτό. Έφερα τέρας να πούμε. Ναι. Το οποίο με είπε... Ο Λουδοβίκος. Ο Λουδοβίκος τέρας. Ωραίος εδώ. Τέρας. Ναι. Λέει, άρα κάτσε να, κάτσε να βάλουμε κάτω. Θεωρείς δηλαδή ότι στο χθεσινό πάτημα του Μωρών και στο χθεσινό του Τσαλόφ πιο πέναντι ποιο είναι? Του Τσαλόφ είναι, ναι. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ούρλιαζαν όμως οι πρωταγωνιστές. Ούρλιαζαν. Όχι, λέει, ήταν να πέσει, ήταν. Είχε χάσει την επαφή. Όμως, ναι. Ναι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις για άλλες ομάδες στο ΒΑΡ και στον Άρη να μην πει. Μπράβο! Πώς δεν μπορεί. Δηλαδή, εκεί πάμε τώρα στην ουσία. Στο ΒΑΡ και μην το δίνεις. Εγώ πάνε στο ΒΑΡ και μην το δίνεις. Όχι, άμα πας στο ΒΑΡ, αυτή τη φάση δίνεις πέναλτι. Για μένα ο Άρης σωστά φωνάζει για τη φάση του πέναλτι. Mm. Γιατί εκεί μπορεί να γίνει 2-0. Έτσι, γιατί εμείς γυαλιά οπαδικά όταν κάνουμε κουμπές δεν φοράμε γενικώς. Μετά τα βάζω. Όταν βλέπω το μάτς, πορώνομαι. Και εγώ πάω. Ναι, όχι. Λοιπόν, εκεί έχουμε πάτημα. Έτσι. Άρα είναι πέναλτι. Είναι αδικία σε βάρος του Άρη. Βέβαια. Εκεί έπρεπε να δώσει δει πέναλτι. Πώς λέμε για το περιστέριο που αδικεύτηκε, όπως λέμε στην Τούμπα ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη φάση η αδική του Άρη μπορεί να γίνει 2-0 και να τελειώσει το παιχνίδι. Σωστά φωνάζει. Τώρα στην για το άλλη χέρι, φάση, για το δεν χέρι, ξέρω, δεν μπορώ να πάρω. Εγώ η φάση είναι μεταξύ Όμου και Αγκώνα. Μπράβο. Μεταξύ Όμου και Αγκώνα. Εδώ να πούμε το κανονισμό. Σίγουρα, ναι, σίγουρα κάτω από τον Αγκώνα δεν είναι σίγουρα. 100%. Δεν είναι σίγουρα. Βέβαια, εδώ να πούμε το κανονισμό λέει δεν έχει σημασία αν είναι κολλητό ή όχι το χέρι. Αν είναι. Όταν μπαίνει γκολ σε αυτές τις περιπτώσεις, κοιτάζουν αν βρήκε χέρι. Έτσι πρέπει να κάνουν και τον πέναλτι οι μπαγλαμάδες αυτοί. Ναι, δηλαδή, αν βρήκε χέρι, ναι. Σε φάση που μπαίνει γκολ και χτύπησε στο χέρι, ακυρώνεται. Εγώ σίγουρα δεν πειράζει, α είναι κολλημένο. Με τα πολυεστικά γυαλιά του Γκάτζου Ζάκο τη Φωτίου. Αυτά τα ωραία. Βάλε και λοκαθαριστήνε, θα είσαι πολύ προχώ. Σίγουρα δεν βρίσκει Αγκώνα. Βρίσκει από τον Αγκώνα και πάνω. Και πάνω. Ναι. Τώρα πού βρίσκει στον νόμο. Δεν ξέρω. Εγώ είναι λέω ότι αν έβρισκε πήγε... στον νόμο η μπάλα θα πήγαινε πολύ ψηλά. Αυτό πήγε, ναι. Αυτό πήγε να πούμε στο ΒΑΡ να το δει. Όχι. Άρα και αυτό πρέπει να πάει να το δει. 100%. Άρα και εδώ. Λες... Άρα ο Άρης λέει δύο φορές το ΒΑΡ και είναι. Καλά κάνει και φωνάζει. Καλά, φυσικά. Φυσικά καλά κάνει και φωνάζει. Φυσικά κάνει και καλά φωνάζει. Στα προηγούμενα μάτς βέβαια
Στα προηγούμενα μάτς με τον Ατρόμητο για μένα είναι πέναντι του Κουέσα, τα είπαμε. Ναι. Βγαίνει άγαρμα και τον παίρνει παραμάζουμε. Ναι. Τι με νοιάζει με να κάνει. Όπου θέλει μπορεί να κινηθεί ο παίκτης. Να σταματήσει, να προχωρήσει, καινούριο είναι αυτό. Θέλω να σταματήσω γιατί εκεί υπολογίζω θα έρθει μπάλα. Σωστό. Σωστό, χαίρομαι πολύ. Αλλά το θέμα είναι να τα λέμε όπως είναι, όχι με γυαλιά. Σωστό. Του αλουνού είναι, του αλουνού δεν είναι και του ρωτάω ξανά. Του Τσάλοφ ή του Μωρόν είναι πέναντι. Πιο βαρ. Του άμπαλου του Τσάλοφ. Και ούρλιαζαν για τον κολ του Τσάλοφ. Ναι. Το πέναντι. Το Μασεράικο δεν το πέναντι, παπά. Μα ίδια φάση, είναι πάτημα. Τέλος. Λοιπόν, είμαστε στην εποχή του βαρ. Το ξαναλέμε. Πρέπει να προσαρμοστούν γενικά οι πενηντάριδες. Ναι. Τα νέα τα παιδιά τώρα 25-30 χρονών. Οι 50 δεν σκαμπάζουν. Ποιο βάρ, δεν με νοιάζει. Το βάρ και αυτό κτλ. Πρέπει να προσαρμοστείτε στα σύγχρονα τεχνολογικά θέματα, να πούμε ίντερνετ ή στα γραφικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι βάρ και τέτοια. Το ποδόσφαιρο άλλαξε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το είναι αντρίκιο. Ξέρετε, αντρίκιο. Πασχετοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Καλό ή κακό, μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Το ποδόσφαιρο μπασκετοποιήθηκε και η απαφή και το σκούτιμα κτλ. Παλιά έτρωγε ξύλο, παίζεται έλεγε ο διαιτητής. Τώρα, αν θέλει ο διαιτητής σε επαφές, τις δίνει. Τέλος. Άρα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Πιο προσεκτικοί άπαντες. Τι έγινε, ρε Σιτάνια, γιατί το έχει. Ναι, όχι, δεν μας δείχνει τώρα, δείχνει τον τοίχο, να ξέρω. Γι' αυτό. Εντάξει, κάτσε. Πριν πάμε στο δελτίο, έχουμε πραγματάκια να πούμε. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο διαιτητής. Μια που πιάνουμε, ναι, είπαμε, ναι, για Σορετήρε πλην, ο οποίο έδειξε κρύο αίμα, ούτε τον ένιωσε αν μπήκε σε δύσκολο μάτς. Σορετήρε, έρωτας, θρασής, ναι. Ναι. Θρασίτατος. Θα ήθελα να έχει ο Κωνσταντέλιας το χαρακτήρα του Σορετήρε. Και να είναι και πιο κτηνάκι, γιατί ο Σορετήρε είναι. Το δούλευε η Μάντσεστερ τόσα χρόνια. Δεν ξέρω τι έκανε. Σου λέω, ναι, ο Ραπτόπουλος της Μάντσεστερ πάνω ούρλιαζε. Μουλάζε Σορετήρε, ούρλιαζε. Είναι δυνατόν να δίνουμε το Σορετήρε, λέει. Ορίστε. Πλάκα με κάντε. Ορίστε. Και μου πληρώνουν 50 εκατομμύρια, μου φέρουν βαλούτες. Ορίστε. Ούρλιαζε ο άλλος. Βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, Διαντί μου αρέσει πολύ. Από, ναι, τον Άρη, ναι. Κατάλαβα φέτος αυτό που λέγαμε πέρσι, ότι τα εξτρέμ του Άρη είναι μέτρια. Όχι, είναι παιχτάρα σου λέει ο Μάνοφ. Τι παιχτάρα σου λέει ο Μάνοφ. Έτσι είναι οι παιχτάρες. Ο άλλος έχει Ζίβκοβιτς, ο άλλος έχει Ποντένς, έχει Βέλτε που θα το πιάσουμε σε λίγο. Ο άλλος έχει Πελίστρε, έχει Χίλιους Γιώ και μου κάνει το Σουλεϊμάνο παιχτάρα. Ναι. Δεν είναι, ρε παιδιά. Ναι. Είναι μια μέτρια μετριότητα. Είναι μια χρυσή μετριότητα είναι. Ναι. Λοιπόν, και φάνηκε με την έλευση του Διαντί. Αυτά και για τον Άρη. Έτσι. Ο οποίος θα πρέπει αυτά τα μάτς να μάθει να τα κερδίζει. Τώρα θα μου πει ο άλλος, άμα είχα τη διαιτησία μπορεί να τα έπαιρνε. Ναι, δίκιο έχεις. Τι να κάνουμε. Τι να σε πω τώρα. Πιάσε τα μάγουλα του Καγκά και φίλησέ τα και εσύ. Τι να σε κάνουμε. Ναι. Δεν πάνε τα φιλάρουλα τα μάγουλα. Είναι μεγάλα όμως. Α, όχι, του παπά. Ναι. Τέσσερα μάγουλα, τέσσερις, ναι, μπορεί να το φιλήσουν αυτό το μάγουλο. Πέμπτος δεν μπορεί να το. Συμφωνία με ΙΤΕ, ναι, με Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Να εκεί θα καταλήξουμε. Να πάει το τσουβάλι στον Ερυθρό Αστέρα. Συμφωνία με ΙΤΕ με Ερυθρό Αστέρα, πόσο 2 Σεπτεμβρίου. Αυτό το βγάζει όλο το καλοκαίρι, κάνει διακοπές. Τώρα αυτό το τεμπελόσκυλο. Ναι. Ευτυχώς δεν ήρθε εδώ να πει. Να λες. Όχι. Άνθρωποι πολύ ξεφωνητό. Εγώ θα τον είχα. Χάνω εγώ ένα τα 100 τώρα. Έπρεπε να έρθει εδώ, ναι, να το αλλάξω τα πετρέλαια. Είναι τυχερός και αυτό και ο μανατζέρ του που δεν έρχεται εδώ πέρα. Μην κάνω καμία εκπομπή στο Μετρόπολη, στο Ερυθρό Αστέρα. Του Ερυθρού Αστέρα, στο Βελιγράδι. Ο ΜΕΙΤΕ στον, ναι, Ερυθρό Αστέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ερυθρό Αστέρα να πούμε ότι πούλησε τον Χουάνκ στη Φέγενοντ 7-8 εκατομμύρια. Πούλησε τον Χουάνκ που είναι ταχυδυναμικό και πήρε αυτή τη βαλούτα. Τώρα. Άλλα στοιχεία αυτό. Αργό, δυνατό, κράτημα μπάλα. Αυτό εδώ, αυτό τώρα τα μάγουλα, ναι, η διπλάσια από. Ναι, είναι μεγάλα τα μάγουλα. Με τα μάγουλα τα βλέπει. Καλώ πέτυχε. Χιλιά θα κάνει. Του κάνε δουλειά του αλλού. Ναι. Του κάνε δουλειά. Του τώρα να δούμε αν θα τη βγάλει ο Μπακαγιώκο. Είναι μια ζαριά ο Μπακαγιώκο. Ο Μπακαγιώκο να σου πει. Ζαριά, ζαριά. Δηλαδή τι, αργό και ο Μπακαγιώκο, ποιοτικό, ναι, και ο Μπακαγιώκο. Για μένα είναι. Ναι. Όλο η ιστορία είναι τι φόρμα θα έχει ο Καμαρά. Ναι, αλλά ο Καμαρά. Ο Καμαρά θα είναι τούμπανο. Άμα με ο Καμαρά τον έχει φτιάξει. Άμα ο Καμαρά βγάζει 90 λεπτά, έτσι πάει καλά. Τον έχει φτιάξει ήδη ο Λουτσέσκου, τον Καμαρά. Τον είδε, είναι έτοιμο σχεδόν. 70%. Τον πήρε τσούκου 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 τσούκου. Ο Καμαρά γουστάρει κλίμα, πάω πλέον από την πίτα. Να πούμε και αυτό, δεν το γουστάρε να το φέρει τον Μπακαγιώκο και ο Καλγό Κάφο ο κύριο Λουτσέσκου. Μαζί, μίλησαν μαζί. Και μίλησαν μαζί, αλλά ναι, του τον επιβάλλει να πούμε. Τον έφερε ο Γιώργο Σάββα. Ιδιοκτησία να πούμε. Τον έφερε, ναι. Είπε, λέει, μου ήρθε και αυτό και ο Κόλλη. Εντάξει, οκ. Θα του φτιάξει. Τι να κάνει, δηλαδή σου φέρνει το αφεντικό ένα που είναι γέρο. Ναι, όπα. Και κλείσε με αυτό. Δεν πρέπει να προσαρμοστεί να πει: έλα ρε τώρα, φέρε μου όποιον θέλει να πούμε. Εγώ παίχτη μεγάλο. Θα παίξω μπάλα μου όποιον και με φέρει. Άσε τώρα. Αυτό λέει και ο Λουτσέσκου. Φέρ τον Τζεντέλη. Ο Λουτσέσκου, ναι, γιατί είναι τη ίδια συνωμοταξία. Και είναι και εδώ σήμερα Δευτέρα. Έτσι που ήταν μετά το μάτς με τον Ατρόμητο να φεύγει. Ναι. Εδώ είναι, σταθερό σου είπα. Ναι. Θα πάρει και άλλο πρωτάθλημα. Θα μετράει πιο πολλά ο ίδιο. Ο Άρτα τι του λέγε εκεί. Ο Άρτα ξέφυγε χθε, το κατάλαβε μετά, άρχισε να κλαίει. Τι είναι αυτό ο Άρτα, τι περίπτωση είναι. Άρχισε να κλαίει μετά, τον είδε. Έκλειγε, πήγαν οι άλλοι από πάνω, του λέει εντάξει. Δεν, ναι, το κλαίω τον Ουάρντα, ο παπάς του Ουάρντα έχει τη μισή
Εγώ δεν το κλαίω γενικώς τον Άρντα, γιατί τα λέγαμε και τότε. Πάντως ότι ο Άρντα, είναι... ναι, ο Άρντα, αν είχε μυαλό, θα έκανε καριέρα μεγάλη. Ο δεν έχει, τι να κάνει. Ο του Άρντα Πάμπλουτος έκανε τον Άρντα. Μπασκετμπολίστας. Μπασκετμπολίστας. Βγήκε ζαβός ο Άρντα. Εντάξει, δεν τον κλαίω καθόλου τον Άρντα. Λοιπόν, Δίνο, θα επιστρέψουμε. Άκακος είναι. Άκακος είναι, αλλά βγάζει μια φελάδα πριν να γίνει άκακος. Πουλάει φελάδα. Πουλάει φελάδα και μετά γίνεται άκακος. Λέει, κάνει ράνι και μετά κλαίει. Ο Λουτσέσκου είχε τον πυγμάκο δίπλα. Ο Λουτσέσκου, εντάξει, στεγνώσει ο Λουτσέσκου. Άσο, μην τον κλέζει ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε στη Λιβαδιά, στη Λαμία και βεβαίως στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης χθες. Παιδιά, τέτοια μπάλα εγώ δεν είδα από καμιά άλλη ομάδα. Ειλικρινά το λέω, η Καλυθέα χθες μου πέταξε τα μάτια έξω. Υπέροχη ομάδα, καταπληκτική ομάδα. Θα επιστρέψω να σχολιάσουμε και τα τρία μάτς των ομάδων εκεί του πρώην ΠΟΚ, κανονικότατα. Να δούμε βαθμολογίες, αγωνιστικές, τι λένε οι στοιχηματικές, μεταγραφικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά με Γουίλιαν, με Χατζηδιάκο, με Χουάνκαρ, με τον Παναθηναϊκό και αυτός να ψάχνει παίχτες και χθες να έχουμε Γιούχες. Έχουμε πολλά, αλλά τώρα τι σας έχω. Σας έχω τρομερά jackpot. Μας προσφέρει πολλές συγκινήσεις, παιδιά. Πολλά ποδοσφαιρικά ντέρμπι, αλλά και πολλά jackpot το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Το καζίνο, η συγκίνηση των μεγάλων οικών είναι πάντα παρούσα, αφού τα jackpots κάνουν σχεδόν καθημερινά και μοιράζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Επισκεφτείτε το RidgesCasinos.gr για να μάθετε περισσότερα από τα social media του καζίνο και να δείτε τα τελευταία κερδισμένα ποσά. Τώρα έρχεται η Μαρίνα μας με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και κουλ. Επιστρέφουμε μέχρι και τις 10 με πολύ σουσού στο σχόλιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Από αυτή τη σεζόν εσύ κερδίζεις, γιατί τα αγαπημένα σου σπορ και διοργανώσεις είναι όλα στην Aeon, φίλες και φίλοι. Δες τα κανάλια Nova Sports και Cosmote μαζί σε παγκόσμιες πρεμιέρες των καναλιών Nova Cinema και τα περισσότερα κανάλια για παιδιά μόνο με 21 ευρώ το μήνα. Και επιπλέον για 24 μήνα συνδυαστικά προγράμματα Nova Fiber και Aeon Plus. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr ή σε ένα κατάστημα Nova. Καλημεράρες παντού, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ εδώ, ξεδιπλώνονται στην τρίτη αγωνιστική που πάλι είχε πολύ σουσού, είχε πολύ κουβέντα για τα διαιτητικά και καλό μήνα, όπως μας στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Χατζόγλου. Ο Γλου. Ναι, έχουμε και φίλους με γλου. Ο Γλου Άδης Ίδης. Ναι, ναι. Την πελάτες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αυτό το είπαμε, στο Χόλμη, καλημέρα και σε σένα, κουμπαράκια από ασπρόμαυρη όρμα. Και από τον έρωτά μου την Κάρμεν, καλό χειμώνα. Όρμα Κάρμεν, τι είναι η Κάρμεν? Η Κάρμεν είναι ένα σκυλάκι, έτσι. Ένα σκυλάκι. Αξίζει τον κόπο να είναι ερωτευμένος με την Κάρμεν. Η Όρμα τι είναι? Η περιοχή. Εκεί με τα εστιατόρια. Μάλλον, ναι, ναι. Πάνε γέρι και κάνουν. Ναι. Και μετά πάνε βρωμοτρώνε. Βρωμοτρώνε, ναι. Όλοι οι Έλληνες διαιτητές είναι κακοί, για να μην πω για κλωτσίες, και μερικές φορές κάνουν τα στραβά μάτια. Ναι, και σύντομα δίνουν λίγο. Δεν είναι κανένας Έλληνας διαιτητής κακός. Λαμόγια είναι. Ναι. Κανένας Έλληνας διαιτητής δεν είναι κακός. Από Αδελαϊδα... απλά έχει το μπάρμπα. Ναι. Όλοι έχουν ένα μπάρμπα από πίσω. Έχει παιδιά. Ένα μπάρμπα, κανένα δεν κακός. Και την διαιτησία την ορίζει η ΚΕΔ. Έτσι. Και χθες μου έκανε εντύπωση και ο Σιδηρόπουλος που ήταν στο ΒΑΡ. Έτσι. Και ο Σιδηρόπουλος που ήταν στο ΒΑΡ. Πάνε κρύψου. Τι να κρυφτώ, άλλο. Άλλος πρέπει να κρυφτεί. Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ και λέει στα 69 μου, λέει μήπως είμαι καλό. Λέει πάντως η μύτη λέει ίδια. Πόσο βλέπεις ο φίλος μας από την Αδελαϊδα? Το Γιάννη μας έστειλε μήνυμα. Ο φίλος? Ναι. Να κοιτάξει τον μπροστά του, πρέπει να είναι πάνω από δύο μονάδες απάνω. Άντε πάλι, πού τον είδες? Εδώ δείχνει τη μύτη, ότι έχει κιούσια μύτη, λέει, σαν του Λουτσέσκου. Η μύτη μπορεί να έχει, η μύτη, ναι. Δεν πεθαίνει από τη μύτη, από τον μπροστά του πεθαίνει. Πάνε δε στον μπροστά του. Πάνε δει λίγο τον μπροστά του. Πάνε σε βάλει κανένα δάκτυλο, κανένα ουρολόγο. Καλημέρα, κούλα από Αντελίνο. Πρώτο μεγάλη νίκη απέναντι σε. Γυμνασμένο. Ωραίο. 69, πλάκα με κάνει. 69 χρονών πεθαίνει. Κουλ, πρώτο μεγάλη νίκη απέναντι σε όλους και σε όλα. Και ναι, χθες αυτό που έγινε με τον Πάο ήταν πάρα πολύ καλό. Καλό το να μην το περάσει από τον Μπούζα τώρα. Όχι. Αδικήθηκε ο Πάο και πέρασε από το πέρατα και τα. Καταρχήν αφήνει πλεονέκτημα. Κάνει το σουτ. Το πλεονέκτημα, όπως είπαμε και έξω, είναι μισό. Θα μπορούσε να το δώσει. Ακριβώς, να γυρίσει τη φάση γιατί γίνεται ένα σουτ πάνω από το πλεονέκτημα. Και τρως κόντρας. Τι γίνεται με το θέμα του Χατζηδιάκου? Παιδιά, σήμερα δεν έχουμε χρόνο για τις μεταγραφές. Σήμερα είναι 2, 3 και μετά δηλώνει σε. Ένα λεπτό. Ναι. Πάμε γιατί θέλω να πάμε στα άλλα. Έχει τον Κετζιόρα τον Μιχαηλίδη. Ναι. Και τον Κόλεϊ. Το πήρε τον Κόλεϊ. Ναι, το θηρίο και αυτό. Και θες και τον Χατζηδιάκο. Κλείνει με 4 καλά. Ναι, γιατί. Ναι, καλά είσαι με 4 τόπε. Απλά δεν κάνε... θα είναι κανένα top. Απλά... θα είναι όλοι πειθαρχημένοι στο Λουτσέσκου. Απλά δηλαδή... είναι αριστερό ο Χατζηδιάκο. Έτσι δεν είναι. Χατζηδιάκο είναι αριστερό. Αριστερό είναι. Όχι, δεξί είναι. Παίζει αριστερό στόπερ. Μπορεί να παίξει. Μπορεί. Και ο Κόλεϊ μπορεί να παίξει αριστερό. Κοίταξε τον να δει. Ναι. Ο Μιχαηλίδης είναι μέτριος.
Άντε πάλι. Δεν πάσα πάνω. Μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης. Είναι μέτριος. Επειδή χθες δεν έπαιξε όλη η ομάδα, γιατί τρώσε ο Μιχαηλίδης. Είναι μέτριος στόπερ ο Μιχαηλίδης. Δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ο στόπερ, ναι, που θα πω σαν πάνω. Εγώ λέω ότι με τον Κεντζόρα θέλουν λίγο χρόνο να κολλήσουν μαζί. Το μπάτζετ του ΠΑΟΚ, άμα ήταν με Βουλινό, με Μπατατούρη. Δηλαδή λε καλό ήταν ο Μιχαηλίδης. Για μπάτζετ τύπου Λουτσέσκου και πώ το λένε, Σαβίδη. Είναι μέτριος ο Μιχαηλίδης. Άρα λε ότι ο Κόλλεϊ θα του πάει την παίχτη. Στον Άρη, α πούμε, βασικό δεν θα έπαιζε. Στον Άρη. Και ποιος θα έπαιζε, ο Μπράμπετς. Στην ΑΕΚ θα πάλευε με την άλλη την Αρκούδα. Πώς τη λένε, το Μουκουντή. Θα πάλευε με εκείνη την Αρκούδα. Στον Παναθηναϊκό θα πάλευε με τον. Γετβάη. Με τον Γετβάη. Θα πάλευε, θα έτερε. Και με τον ΠΑΟΚ θα παλέψει τώρα με τον Κόλλεϊ. Θα παλέψει. Με τον Κόλλεϊ. Άμα πάρει εσύ στόπερ για να παλέψει με τον Μιχαηλίδη, άστο να πάει στο διάλογο. Και παλεύουνε, ρε φίλε. Τι λοιπόν, να παλέψει, anyway, πάμε να δούμε τι λέει. Δεύτερον, αυτό το είπαμε, με το σωρητήριο θα έχει δικαίωμα να παίξει ομίλου. Και να ξέρει το μικρό Σαφάνα θα κάνει μεγάλα πράγματα και θα φύγει πάνω από 25 χαρτιά. Αυτό ο είναι μελλοντικό. Ο Μιχαηλίδης έπρεπε να βρει μια ομάδα να παίζει 3-5-2. Να παίξει τρίτο αριστερό στόπερ, θα κάνει μεγάλη καριέρα γιατί ξέρει και μπάλα. Ναι. Και δεν είναι ο παίκτη ο ηγέτη που θα πάει πάνω στον αντίπαλο. Για δηλαδή, τον Μιχαηλίδη λες. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι ηγέτη. Δεν είναι και σωματοτυπικά, δεν είναι φαρδί να παίξει πάνω. Δηλαδή μπορεί να τον παίξει με πλάτη. Και να φέρουμε πορτιέρι. Και να το εφέραμε πορτιέρι. Δεν τον είδε στον κόλλο πώ είναι, ένα 95 γάιδαρο. Ο Μιχαηλίδη είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Τρίτο αριστερό στόπερ να παίξει όπω έκανε την καλύτερη του χρονιά όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ το 3-4-3 με τον Γιαννούλη μπακ και τρίτο αριστερό στόπερ τον Μιχαηλίδη. Και διέπρεψε στον χώρο να πούμε με τον προπονητή που διώξατε. Καλημέρα από Ρόδο, αφήσε την κρίνια 3x3. Ποια κρίνια ρε Φωτάρα, εσύ είσαι ο νούμερο ένα κρίνια και αντιλουτσέσκου. Την πήρε στην απάντηση σου χθες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Την πήρε στην απάντησή σου. Στο τέλος θα φωνάζει και εσύ λοιπόν. Ρασβάλλον Λουτσέσκου. Τι λοιπόν. Τι. Α, ναι. Ο λόγος που συγχαίνονται τον Λουτσέσκου ένα σωρό κακομύριδες, οι οπαδοί, οι βετεράνοι, χαψεράκια, είναι ότι ο δικός του ΠΑΟΚ κερδίζει ακόμα και διαιτησία. Ενώ ο δικός σου ήταν καρπαζόης πράκτορας, λέει. Μάλιστα, εντάξει. Okay. Οι παλέμαχοι σε κάθε ομάδα είναι φύρες. Φύρες, έτσι. Εντάξει. Φύρα είναι ο παλέμαχος που είναι 65 χρονών, 70, 55, δεν έγινε προπονητής ούτε σε δόκιμη κατηγορία και έρχεται και κάνει τον Λουτσέσκου κτλ. Στην ορθοπαιδική κλινική μεταφέρθηκε ο Μοκουντή, όπου τοποθήθηκε νάρθηκα στο δεξί του χέρι. Κρίσιμα τα πρώτα 2-24 ώρα, λένε γιατροί. Λοιπόν, πάμε επομένως σε ΑΕΚ. Θες να απαντήσω στους ΑΕΚΣΥΔες. Να απαντήσει. Το χέρι του Μανιάτη. Πιο μαζεμένο ήταν. Συμφωνώ μαζί στο τελικό κυπέλλου Ολυμπιακός Τρίπολη. Συμφωνώ μαζί του Μανιάτη, το αλουνού το χέρι. Το τεινάζει κιόλας. Το τεινάξει, έχει. Είναι και χοντός. Το έβγαλε και στο μπαλκόνι να πρόσχε τα ρούχα. Πλάκα κάνετε. Ναι, ναι. Τώρα τι θα βγουν να πούνε εδώ η UEFA, η FIFA, η έτσι, η Μπελουάν, η Μελαλουάν. Εγώ πήρα πολύ αισθητά γυαλιά. Για να βλέπει. Τα ματάκια μου να βλέπουν τέτοιες περιπτώσεις. Βρε, να σου πω κάτι. Εντάξει. Δώσω το πένα, γύρι 0-1 και άκουγα το πάρει μετά. Το γυρίσει το μάτς. Όπως έβαλε 3 γκολ. Πού θα γυρίσει το μάτς. Δεν το γυρίσει, λες το μάτς. Με τι σέντερφορ θα το γυρίσει το μάτς. Με τον Λιβάη. Ποιος? Με τον Κοϊτά που έχει ξεκινήσει φορτσάτος ο Κοϊτά. Κοϊτά. Ο ακραίος βέβαια. Έχει βάλει τα κουλάκια του. Είναι σφαίρα. Δυτικός, μας δικαιώνει για τα σχόλιά μας τον Ιούνιο, Ιούλιο όταν τον έπαιρνε η ΑΕΚ. Τέτοιους θέλω ρε Νίκο. Θες μπουκαδόρους να συγκλίνουν διαγώνια να κάνουν τελικές. Δεν θέλω να πούμε οχτάρια τύπου Γκατσίνοβης να παίζει αριστερά και να έρχεται κλείνει και δεν μπορώ. Τώρα θέλω... με την ΑΕΚ τι σέντερφορ περιμένει, γιατί πήγε και αυτή να πάρει τον Φοφανά να, για φόσον Φοφάνα. Ναι, αυτόν από την Τζέλσι. Μην πέρασε από την ΑΕΚ. Ναι, δικό μου. Δικό σου τι σε. Θα τρίβει τα μάτια σου. Λέω. Μην από κάνω κολλήριο, λέω, να τρίβω τα μάτια μου. Θα το σεντερφόρ που θα πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Ο Νταντρό Φοφανά. Εντάξει, 1,80. Ακτή ηλεφαντοστού. Ναι. 21 χρονών. Ναι. 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ναι. Έτσι. Πού παίζει δηλαδή. Λίγα πράγματα, δεν παίζει πολύ. Θα έτσι. Πάρουμε σέντερφόρ και θα πάρουμε. Λίγα πράγματα. Μακάρι ένα λαχείο για την ΑΕΚ. Στην Πρέμερ Λίγκα έχει κάνει συνολικά 18 παιχνίδια. Δεν πειράζει, μακάρι ένα λαχείο. Μακάρι. Θα μου πει και ο Πελίστρη που πήρε. Τέτοιου θέλουμε να πούμε λαχεία, 21 χρονών να βγαίνουν. Ξέρεις ποια θα είναι διαφορά, ότι θα έχει πάρει παιχταρά ο ΑΕΚ που θα τα σκάσει. Ναι. Ο Παναϊκός που τα σκάσε. Ποιον πήρε. Το Πελίστρη, από την Πρέμερ Λίγκα. Α, δεν μιλά για φόρ, μιλά για φόρ. Μιλάω για 20 χρονών. Και ο Πάκου του πήρε τζάμπα τον Σορέτηρε. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ... Τζάμπα τον πήρε, τίποτα. Φια... Μόνο τα τροφεία ο... πλήρωσε. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει αυτή το έργο ωραία, έτσι ώστε κάθε χρόνο να έχει κάθε δύο χρόνια να πουλάει ένα παίχτη. Και καλά κάνει, έτσι κάνουν μεγάλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός που βογκάει τώρα, ναι. Βογκάει ο Ολυμπιακός γιατί έφτιαξε μια ομάδα με δανεικούς, ναι. Δεν έχει... Πήρε Champions League, πώς το λένε, Conference League. Conference League, και δεν πήρε ακόμα. Δεν, πουλήσει, καμιά... ναι. Δεν έχει να πουλήσει, να οικονομήσει ένα παίχτη, να κάνει υπεραξία ένα παίχτη, έναν. Δεν έχει. Τον Εζέ, πώς δεν έχει. Ποιο Μεζέ. Τον Εζέ.
Πού τον είμαστε. Ζητάνε από Αγγλία 12, 13, 15 εκατομμύρια. Πούντο. Όχι, έχει τον Εζέ. Μα διαφωνώ. Και θα έχει και τον Βέλτε σε λίγο καιρό. Δεν ναι. Έχει τον Εζέ. Τον Εζέ. Μόλι τον έβγαλε στο Καραϊσκάκι τον Εζέ. Η Καλυθέα έγινε Μπαρσελόνα και εκεί. Καλά, η Καλυθέα είναι ομαδάρα. Θα φτάσουμε σε λίγο. Έγινε Μπαρσελόνα. Η Καλυθέα χθε ο Παναγιώ πήρε το 2-2 να πάει να, κάνει, να ανάψει κανένα κεράκι στον Άγιο Θεράποντα που έχουν εκεί. Έτσι, και να πούνε ευχαριστώ που πήραμε και το 2-2 ο Παναγιώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για την Άγιο είπε δεν το είδε το ματ. Και εγώ την το... Άκου, τι είδες? Είδα με τον Λουδοβίκο ναι. Την United, αυτός είναι Liverpool. Ναι. Και ήθελα να μελετήσω λίγο. Έκανε την... γιογιό. Ναι. Μάντσεστερ, και... κρατήστε τον Τεχάκ μέχρι 7 Νοέμβρη, εσείς. Ναι. Θα δούμε εμείς να σας το διώξουμε. Μην αγχώνεστε. Κασεμίρο, τον φάει ο Καμανάλες. Δεν χάνει ο Πάουκ εκεί μέσα. Το φάει. Δεν χάνει ο Πάουκ μέσα στο Old Trafford. Ναι. Αυτό το μάτσο περιμένουμε πώς και πώς. Ναι. Δεν χάνει ο Πάουκ. Δεν χάνει ο Πάουκ. Δεν χάνει. Στο Old Trafford θα βάλω το από τώρα χι 2 να πληρωθεί. Παίξε το μισθό σου τον ένα από τι 7 δουλειέ που κάνει. Παίξω να. Τι πράγμα, τι μυρμήγκη εσύ, ρε γόρι μου. Πώ? Μυρμήγκη. Τσούκου, τσούκου από το πρωί, κουβαλά, κάνει, ράνει, φτιάχνει. Έχει πολλέ φωλιέ. Έχει φωλιέ παντού. Έχει φωλιέ, έχει τερατάκια, πρέπει να τα αποφεύγει. Λοιπόν, εντάξει, αν εξαιρέσουμε τη φάση του Μάρ πέναντι που δεν έδωσε ο Λεβαδιακό, η Άκη ήταν καλή μετά. Πήρε τα ενία, έβαλε τον γκολ με τον Κοϊτά στη λήξη χρόνου. Φωνάζει βέβαια ο Λεβαδιακό και εκεί για μια γκολιά. Αυτό τώρα τι έκανε τώρα ο Παπαδόπουλο. Ναι. Πήρε τον τρίτο στόπερ, τον έβγαλε και έκανε τετράδα άμυνα με τον Παπαδόπουλο τον Κυριάκο. Ναι. Είσαι καλός προπονητής ρε Νίκο. Ναι. Είσαι καλός προπονητής. Καλός είναι. Με εκεί αλλά... την κεφάλα εκεί πέρα το βάζεις. Τρία στόπερ, τρία χαφ, δύο μπακ, δύο φορ. Εκεί είναι ο Λεβαδιακός. Πήγε στη ΟΑΚΑ και τον πάτησε στον Παναθηναϊκό. Τώρα με την ΑΕΚ. Πάντως η ΑΕΚ τα βάλε τα άκρα με Γκατζίνοβιτς, Ελίασο και Κοϊτά. Αυτή η σκοράρα. Ναι, οι ακριανοί. Οι ακριανοί τα βάλαν τα γκολ. Είχαν Σιμάσκι, Λιούμπισιτς, Λαμέλα στα χαφ. Και οι τρεις αντικαταστάθηκαν μετά με Γκατζίνο. Έπαιζε με τρία στόπερ Πινέδα. Και πήγε να τη δει τώρα Μπαρτσελόνα η Λεβαδιά. Εντάξει. Θα παίξει κατά. Θα μου πεις, άμα έβαζε τον γκολ και έδινε τον πέναλτι. Άμα γινόταν ένα 0, φίλε, μετά θα γινόταν και αποβολή το παιχνίδι. Μετά, άμα έχει αποβολή μετά. Όχι, δεν είχε εδώ αποβολή. Όχι. Το, άμα δώσει πέναλτι, είναι αποβολή. Αυτό εφόσον θα δώσει πέναλτι, θα δώσει κίτρινη εν τέλει. Εν τέλει, κίτρινη. Ναι. Αποβολή και κίτρινη. Αποβολή και κίτρινη. Πέναλτι και κίτρινη. Δώσε τον πέναλτι και. Α πάει με ένα 0 η ΑΕΚ να βάλει δύο γκολ μετά. Ναι, και πήγαινε το ημίχρονο 0-1. Τσούκου τσούκου 0-1-0-1. Θα πετάξει μετά τρίτο στόπερο Άβελ. Άντε, άνοιξε την. Η ΑΕΚ κάνει πολλές φάσεις. Είχε κάνει και στο προηγούμενο. Τι σημαίνει αυτό? Κάνει πολλές φάσεις. Δημιουργεί. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι είναι καλό είναι αυτό. Ότι δεν κάνει καλά. Φάσεις. Ναι, θέλει να πάρει ακόμα ένα center for. Γιατί ο Λιβάη προφανώς δεν μπορεί. Έχει τεντώσει. Μόνο ο Λιβάη, Λιβάη, Λιβάη. Ο Λιβάη μέχρι 28 Οκτωβρίου μόνιμα. Ας έχει και έναν δίπλα ανταγωνιστή να τον τσιγκλίζει να ξέρει ότι η θέση του δεν είναι σίγουρα κλειδωμένη. Δεν είναι ο Λιβάη που ήταν. Λες, ε. Πόσο μπορεί να τον πουλήσει ο Λιβάη ΑΕ κάποια στιγμή? Τώρα. Ναι. Πάνω από 12-13 όχι. Έπεσε τόσο πολύ. Δεν έπεσε. Ήταν 25 πέρσι, τώρα πήγε στη μέση. Δεν το βλέπεις και χωρίς Ευρώπη, ναι, σίγουρα θα πέσει. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος, ναι. Πες μια ομάδα στην Ευρώπη που μπορεί να πάει ο Λιβάη. Πες μια ομάδα στην Ευρώπη. Α, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, στη Βόλσμπουργκ. Ωραία. Ναι. Βόλσμπουργκ, είμαι πρόεδρος στη Βόλσμπουργκ. Ναι. Ελάτε εδώ στο γραφείο, σας έχω σε μια άδεια μέσα, καθίστε κάτω. Ωραία. Για πες. Φέρτε μου το βίντεο πριν 2 χρόνια τα άλματα του Λιβάη. Ναι. Πόσο πηδάει με επιτόπιο, πόσο πηδάει τώρα. 15 και άμα κάνει τα ίδια. Δεν κάνει τα ίδια. Δεν κάνει τα ίδια. Πες μου, τα πρώτα 20 μέτρα έκρηξη ταχύτητα τα κάνει τα ίδια, όχι. Ναι. Είναι πιο επιρρεπής στους τραυματισμούς, ναι. Θα του βάλω εγώ. Κόβω εδώ, κόβω εδώ, κόβω εδώ. Α, θα τον κόψω παντού. Θα τον κόψω με 12 και αν βάλει φέτος 30 γκολ, τι να τον κόψει. Αν βάλει 30 γκολ. Πώς θα βάλει 30 γκολ. Λέω τώρα, παιδί μου, αν βάλει, εντάξει. Αν βάλει 30 γκολ, τον πουλήσει του χρόνου. Αλλά μέχρι να βάλει 30 γκολ θα πάει δύο θλάσεις. Τι λέει εδώ. Σχεδιάζουν να σκοτώσουν ελέφαντες και υποποτάμους για να ταϊστεί ο κόσμος στον πληθυσμό της χώρας της Ναμίμπια. Μάλιστα. Κανονικά πρέπει να βάλει φόρο να μην γεννάνε παιδιά στην Ναμίμπια. Ναι. Γεννάτε πολλά παιδιά εκεί πέρα. Τελειώσαμε και με την ΑΕΚ. Περιμένουμε να, νόμος, ναι. Να μην κάνουμε παιδιά. Βρήκα στην Ιρλανδία Ινδούς ταρίφες. Πώς? Ινδούς ταρίφες. Ναι. Ήταν από εκεί οι Ινδοί. 1.700 λέει είμαστε. Λέω ρε, εσύ σταματήσε να κάνεις. Τι είναι 1.700? Είσαι στην Ινδία. Περάσαν τους Κινέζους, εννοείται ότι τους περάσανε. Φορολογία για κάθε παιδί. Φορολογία κάθε παιδί. Όχι που 1,7. Όχι που λέει, αντιλαμβάνεσαι ότι το 1/5 του πλανήτη να ήταν η Ινδία. Παγκοσμίως. Ναι. Φορολογία για κάθε παιδί. Παγκοσμίως.
Ναι. Στην Ιρλανδία πληρώνονται για κάθε παιδί. Παίρνουν 110 ευρώ το μήνα. Δηλαδή έχει ένα παιδί 110, 2, 220, 300. Δεν μπορεί να πέφτει το βιωτικό επίπεδο επειδή θέλετε κάτι εσείς, παιδιά. Μπράβο. Ή επειδή δεν τραβιέστε. Ή δεν τραβιέστε, ή δεν παίζει προφυλακτικά. Ναι, ναι. Μπα τραβάει όλη η ανθρωπότητα επειδή εσείς. Και μετά τα παιδιά τα πετά δεξιά και αριστερά. Και του πετάτε εδώ και γίνονται και εγκληματίε. Μαζί σου με δε. Μαζί σου. Όταν κάνει παιδί, περνάει υπεύθυνο. Δεν κάνει παιδί. Τέλο. Και κάθε πολίτευμα στην Ελλάδα. Κάθε πολίτευμα θέλω λέει προνόμια. Τι εφορία να σε βάλει, τι προνόμια. Φεύγουμε, πάμε Ολυμπιακό. Πάμε. Πάμε Ολυμπιακό, ο οποίος καταρχάς θα ξεκινήσει από τα μεταγραφικά του. Δεν μ' άρεσε καθόλου Ολυμπιακός. Δεν σ' άρεσε. Τίποτα. Μέτρησα 35 γιώμες από τον Ντόι και τον Χαφ. Με μία γιώμα έβαλε τον κολ. Γιώμα ο Εζέ, κεφαλιά ο Ελκαμπή. Ήταν η βραδιά του Ελκαμπή. Έπαιζε τριανδρία από Μαλακοπή πριν 40 χρόνια και ήταν η τριανδρία να πούμε από το center back. Ναι. Βαθιά παλιά. Ό,τι κάτσε μπροστά. Αυτή την μπάλα παίζει ο Ολυμπιακός και μου λέει κέρδισα 3-0. 13-0 να κερδίζει, ρε, δεν βλέπεσαι. Το γκολ που βάζει ο Πάοκ και ο Άρης το χθεσινό δεν το βάζει. Δεν το βάζει ακόμα. Δεν το βάζει. Το γκολ του Άρη που βάζει χθες. Έχει ποιότητα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ο Βέλντε μου αρέσει υπερβολικά. Ποιος? Όχι πολύ, υπερβολικά. Ο Βέλντε. Ο Βέλντε. Θεωρώ ότι είναι ένας Ντεσπότοφ με τρίπλα. Για να δεν έχει τα σημαίνα του Ντεσπότοφ. Για να καταλάβει τι δράμα είναι ο Ολυμπιακός στο οργανωτικό κομμάτι. Τραβάει ο δεξίος εξτρέμου ο Μάρτιν, πώς το λένε, ο δεκάρι, και τον κάνει τέταρτο χαφ. Να περνάει μπάλα από εκεί. Γιατί δεν μπορεί ο Ολυμπιακός κατακτικά και μου κάνει 40 γιώμες. Και λέω Βλάκα, ο οπαδός του Ολυμπιακού, ο Βλάκα. Κέρδισα 3-0. Βλάκα! Γιατί το βρίσκει, Βλάκα! Ναι. Οπαδικά Βλάκα! Ναι. Ξέρεις να κρύς μπάλα εσύ. Ανόητο οπαδέ του Ολυμπιακού. Έβαλε τα δύο κολλάκια του πάντως ο Ελκαμπή. Έδειξε ότι είναι εδώ και τώρα ζαχαρώνει τον Γουίλιαν, τον οποίο τον προορίζει. Όταν δεν έχει ο Ολυμπιακός κατοχή και να μπορέσει να κάνει από τον άξονα, δεν βγαίνει ο Ελκαμπή να πάρει την μπάλα. Περιμένει τη φάση. Εντάξει, περιμένει να βάλει τον γκολ. Περιμένει, περπατάει 90 λεπτά να κάνει τη μία φάση. Εντάξει. Γι' αυτό τους έλεγα εγώ και κοροϊδεύανε. Ελκαμπή, Ελκαμπή. Ελκαμπή, εγώ τη μελετάω την μπάλα. Δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός να παίξει Ευρώπη και να διεκδικήσει πρωτάθλημα επίσης όρης με βαθιές μπαλιές από τον Ντόι στα στόπερ. 45 και 50 μέτρα. Ο Ντόι παίζει πιο μπροστά τώρα, στα χαφ το βάζει. Πώς? Στα χαφ το βάζει. Είτε στόπερ είτε χαφ. Ο Ντόι κάθεται 40 μέτρα, πηδάτε. Ποδόσφαιρο έψ Μακεδονίας δεκαετία του 80. Κοίταξε, καμία ομάδα άιντε, δεν είναι. Άιντε, καμία ομάδα δεν είναι. Άιντε, μπράβο. Και ο Ολυμπιακός αν έπαιζε προκριματικά θα έχει ζόρι κι αυτός. Μεγάλο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Γουίλιαν στο προσκήνιο, ήρθε ο μάνατζερ του. Καταρχάς με το μάνατζερ του έπινε καφεδάκι ο Μαρινάκης προχθές που τον είδα στο παιχνίδι της Τσέλσι με την Πάλας. Πήγε ο Βρούτος να. Πήγε εκεί να την κλείσει μεταγραφή. Ναι, ναι. 36 χρονών. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Αυτό σκοτάζει. Τι κουσούρι είναι. Ότι είναι 36. Αυτό δεν έχει άλλο κουσούρι. Τον τρίβουμε τα μπούτια δηλαδή. Τι άλλο κουσούρι είναι. Τώρα μιλάμε για υπερπαίχτη στα νιάτα του. Τι κουράει το κεφάλι. 36 είναι. Εντάξει, ναι, οκ. Το Τάισον είναι 37. Πώς. Αν είναι ίδιο χαρί, δεν θα είναι. Είναι 37 ο Τάισον. Ναι. Είναι σαν τον άντρα. Έχει ακούσει. Ναι, αλλά ο Πάοκ εδώ. Στα 20 του χρόνια ο άντρα. Νανάει. Ναι, ναι. Με ορμή κάθε ώρα και στιγμή. Στα 30 όταν νανάει η γυναίκα κομμακάει. Στα 40. Στα 40 το διαβαίνει, μια νανάει, μια ξαποσταίνει. Στα 50 μια φορά τη βδομάδα για χαρά. Στα 60 όταν πάει, μόνο τον ποπό του κουνάει και νομίζει πως νανάει. Οπα. Στα 70 κάνει ναι. άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά πλέον δεν αυτά, είναι. Αυτά πέσα στον Τάισον που έκανε χρονιά. Ακόμα 40. Ναι, και ακόμα ξεκινάει τώρα. Είναι τραβηγμένος, είναι τραυματίας, είναι άρρωστος. Θα φας τη φόλα τώρα με τον Τάισον. Και το Βιερίνο. Γι' αυτό ο Πάουκ εδώ πέρα σε αυτό κάνει το κομμάτι. Τον πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Ναι, σωστά το έφερε σωρετήρε. Ναι. Έφερε ένα πιτσιρίκο. Θα μάθει και με τον Τάισον δίπλα ένα χρόνο. Θα πάρει πραγματάκια. Ο Γουίλεν είναι ένα χρόνο πιο μικρό από τον Τάισον. Πώς? Ένα χρόνο πιο μικρός. Αλλά πλέον δεν ανάει. Ναι. Λοιπόν, αριστερό εξτρέμ παίζει. Δεν μπορούσε ούτε Ζαχά ούτε Ποντένσε να φέρει ο Ολυμπιακός. Πώς θα φέρει Ζαχά και Ποντένσε θα πάρει τα φράγκα. Χάλασε η μεταγραφή του. Στέλνει ο Ποντένσε. Τι χάλασε. Του Ποντένσε. Στο Εμιράτα. Χάλασε. Χθες το βράδυ έμαθα. Χάλασε. Εντάξει, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Ο Αβραμίδης μου είπε. Ναι. Χάλασε, μου λέει. Μπορεί να χαλάσει. Τώρα πάντως ο Ποντένσε θέλει πολλά λεφτά. Ο Ολυμπιακός λέει δεν μπορεί να τον πλησιάσουμε. Πάει τελείως. Λοιπόν, μεγάλη επομένως απώλεια για τον Ολυμπιακό. Ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε. Ο Φορτούνης. Πιο μικρή. Απώλεια όμως. Ναι. Όρτα. Η μεγαλύτερη. Δηλαδή. Ποντένσε όρτα χάνεις και μετά. Δημιουργικό στον άξονα, στο δημιουργικό στον άξονα και το δημιουργικό αριστερά. Χάνεις και το pressing στην πρώτη μπάλα τον Όρτα. Τον Όρτα, ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα κάνει πάντως από ό,τι φαίνεται δύο μεταγραφές τουλάχιστον, για να μην πω τρεις. Δεν μ' αρέσει ο Ολυμπιακός. Δεν σα κάτσε νωρίς είναι ακόμα, βρε. Μην τον τρώσε τον Ολυμπιακό τώρα. Με τη Λίμπαρα δεν βλέπει σωστά πέντε μάτια. Πιο καλός ο Πάοκ από όλους. Πάλι. Έχει τον Λουτσέσκο. Δεν ξέρω τι έχει. Και έχω ένα μου λέει, έχει παιχταράδες ο Πάοκ, λέει γι' αυτό κερδίζει με τον Λουτσέσκο. Καλά, τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά.
αν δεν είναι ομάδα, αν δεν φτιάξει την ομάδα ο προπονητής και σε παιχταράδες έχει ο Παναθηναϊκός. Καλά, 25 λεπτά να τρώμε, σε έκανε κουδούνι. Ναι, οκ, okay, ναι. Παιχταράδες έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν έχει παιχταράδες. Ποιος? Παναθηναϊκός, ναι, δεν έχει παιχταράδες. Ναι. Ακόμα είναι σκορποχώρη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το σκορποχώρη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μία παίζει πολύ καλά, θα μία δεν βλέπει. Δεν προλαβαίνουμε Δευτέρα. Μετά τις 10 θα ανοίξουμε. Σήμερα δεν. Σταμάτα, ρε. Μετά τις 10 ακόμα όχι. Μετά τις 10 δεν θα είναι. Μετά τις 10 θα έρθει εδώ Μαρίνα Μπίκου και Πάγκος Ζαΐρης. Μην βιάζεσαι κατευθείαν, δύο του μηνός. Θα ανοίξεις. Πρόγραμμα θα έχουμε καινούριο στην έκθεση. Ποιος θα το ανακοινώσει? Η ιδιοκτησία. Όχι. Ποιος, ο Μπούζος. Ω, βέβαια. Ναι, εντάξει, ιδιοκτησία εδώ πέρα θα κάνει τα κονέ. Λοιπόν. Εκεί θα έχει αλλαγές, θα μάθεις τίποτα. Θα έχει κάποιες αλλαγές. Τι αλλαγές θα έχει? Σίγουρα δεν θα είμαι εγώ το απόγευμα, αφού τα έχουμε πει αυτά. Τα κατάφερες. Ναι, τα κατάφερα. Ναι. Σε κόψει μισθό άλλο. Εντάξει, ό,τι είναι να κάνει. Να το τα πάρει στα ταξίδια. Λοιπόν, τώρα, τι σας έχω, τι σας έχω. Πολλούς τους αγώνει να πάρουν το αυτοκίνητο και μόνο στην ιδέα ότι θα ψάξουν μια θέση για πάρκινγκ. Παιδιά, αυτό με το πάρκινγκ ισχύει παντού, όπως και με την κίνηση στους περιφερειακούς, ισχύει παντού. Το ζήσαμε και στην Ιρλανδία προχθές. Θα σας πω λοιπόν και εγώ τι θα κάνετε για να μην αγχώνεστε. Θα πάρετε τα δωρεάν λεωφορεία του Ρίτζες Καζίνου Θεσσαλονίκη, θα βγείτε για διασκέδαση εκτός πόλης και με τα λεωφορεία του Καζίνου θα κάνετε μια ξεκούραστη διαδρομή για να φτάσετε στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης χωρίς να ανησυχείτε για πάρκινγκ. Για αναλυτικές πληροφορίες και δρομολόγια μπαίνετε στο ridgescasinos.gr. Εμείς περιμένουμε σήμερα εξελίξεις για Γουίλιαν και Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε τελικά εύκολη νίκη στην Λαμία. Θα επιστρέψουμε να δούμε το 2-2 της Καλλιθέας με τον ο κόσμος θέλει Κουλιανός στο ιστορικό μπετσό του Σαββάτου. Έλα ρε εσύ, δεν γίνεται μπετσό. Έχουμε μπετσό, παιδιά, εδώ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Γιώργος Μάτζιος. Έτσι τα παιδιά. Και υπάρχει το μπετσό στο ίντερνετ, όπου έχετε Κουλιανό, έχετε Πλιάκο, έχετε Μάτζιο, έχετε Μουταφίδη, έχετε Καρτάκια, έχετε Magic Ματζού. Και τι δεν έχετε, θα έχετε κι άλλους σε λίγο καιρό. Έτσι έρχονται οι ανακοινώσεις. Έτσι μαζί με την ΕΚ θα ακούσετε και ποιοι άλλοι είναι. Έτσι Τεριακής, Μουταφίδη, Πετρίδη για μπάσκετ. Λοιπόν, κομψότατο θα είναι. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο με Παναθηναϊκό, με Σούμα, με σχόλια, με μεταγραφές. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Σήμερα Δευτέρα δεν προλαβαίνουμε στο διοράκι γραμμές. Προσεχώς μπορεί και να προλαβαίνουμε. Θα δούμε πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Η ώρα είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά. Ραπ και κούλ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Με την Nova τα έχετε όλα, φίλες και φίλοι. Από αυτή τη σεζόν δείτε τα κανάλια Nova Sports και Cosmote Sport στη Neon μόνο με 21 ευρώ το μήνα. Επιπλέον για 24 μήνα συνδυαστικά προγράμματα Nova Fiber και Aeon Plus. Μαζί με παγκόσμιες πρεμιέρες των καναλιών Nova Cinema και τα περισσότερα κανάλια για παιδιά, μάθετε περισσότερα στο nova.gr ή στα καταστήματα Nova. Μετά τις 9, good morgen παντού, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Πώς το ξέχασα. Γίνεται παζουλισμός επιτέλους στο περιφερειακό. Έλα βρε χωρικό, δεν πήρες τόσα χρόνια. Τώρα κάτσε, ξεκινάει η σεζόν, θα απλωθούμε. Εδώ θα έχουμε και Τάνια Μοσχοπούλου. Ήταν ένας τύπος, λοιπόν, ναι. Λέει, να έχω μια εταιρεία. Ναι. Πώς θα γίνει, λέει, να κάνω. Λέω, δεν ανακατεύομαι, πάρει την Τάνια Δήμου. Πάρει την Τάνια πάνω, διαφημιστικό εμπορικό. Λοιπόν, ακόμα έρχεται. Μαλιοβράση τρελό στο περιφερειακό. Τώρα αυτό τι είναι, ναι. Ρεπορτάζ. Μαλιοβράση στο περιφερειακό. Εντάξει, εσύ. Ακούει άλλου τα μάτια, ναι. Τι λέει όλα καμά τώρα. Ναι. Μαλιοβράση στο περιφερειακό. Τι θα πω, μαλιοβράση. Τράφικ. Κίνηση. Κάτω λίγο, πιάσει το πόδι. Για κάνε λίγο, έκανε. Βάλε. Ή να βγει από το πάμε στο γραφείο 3 από την αίθουσα σύνταξης. Τάνια Μοσχοπούλου μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Στο παραμύθι. Εντάξει, προσεχώς. Λοιπόν, παλιοβράση γίνεται. Τώρα αυτό που έχω να πω εγώ είναι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάω. Ο περιφερειακός είναι. Τι είστε, 40 εκπομπή τώρα, γιατί τον μιμήθηκε. Το θυμήθηκα. Το θυμήθηκε, 40, το φάγατε. Το χολύπτη δεν έλεγε και το φάγατε. Άλλοι το φάγανε. Άλλοι προσλαμβάνουν, άλλοι διώχνουν. Καλά, ναι, εννοείται και εμεί τα ακούμε εμεί. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Να ούμε. Λοιπόν, έχω να δω έτσι τον περιφερειακό από το Μάιο. Μάιο. Από Παπαγεωργίου μέχρι Άγιο Παύλο, τέρμα κάτω Καλαμαριά, πιο κάτω δεν πάει, θα πρέπει να βγούμε Αρετσού μετά. Γίνεται ο κακός χαμός, δεν ξέρω γιατί. Κίνηση πολύ και στη Νέα Εγνατία. Έχει σφίξει ο δρόμος, Τσιμισκή και Εγνατία. Θα βγαίνει απόξω. Ναι. Α, και θα κάνουμε. Το τηλέφωνο. Όχι, θα βγαίνει η Τάνια. Θα βγαίνει, ναι. Θα βγαίνει η Τάνια στι, ναι. 8.30, στι 9.30, στι 10.30. Θα βγαίνει και θα τα λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάντως έχουμε κινησάρα μετά πολύ καιρό. Τι σημαίνει αυτό, Ντίνο?
Σημαίνει γυρίσατε! Τα κοπρόσκυλα γυρίσατε. Γυρίσατε! Θα έρθουν και φοιτητές τώρα. Θα έρθουν φοιτητές, θα έρθουν φοιτήτριες, θα έρθουν. Θα μπουν κάτι ερείπια σπίτια, θα του ζητάνε τρελά λεφτά. Θα του ζητάνε τρελά λεφτά, ναι. Δεν θα έχουν να δώσουν. Γυρίσατε! Λοιπόν, πάμε, Ντίνο. Αυτά με την κίνηση έχουμε κινήσει. Θα ανοίξει γραμμέ, όχι, 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 σήμερα δεν ανοίγουμε γραμμέ. Όχι, δεν θα ανοίξουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εμά πληρώνουν το αφεντικό. Άμα είναι να βγάζουμε γραμμέ για να. Όχι, θέλω εμεί να τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά. Μερικά μηνυματάκια τα διαβάσω ευχαρίστω. Πώ εκεί. Ποιανού είναι τα μηνύματα. Διάφορων ακροατών. Από πού. Νίκο Τέτης Λακαμίνη, ναι, και θα αναστήσουμε και τον Τεχάνκ. Α, για τη Μάστερ. Διάφοροι είναι. Κοιτάξτε λίγο τα στατιστικά. Παναγικό έφαγε 17 τελικές σε ένα ημίχρονο. Αυτό είναι που πρέπει να ανησυχεί. Έλα, βρε, έκανε κουδούνι ο Βουάρτα εκεί με τον Νίκο. Πάμε... Τώρα θες και να κερδίσεις και στην United τα βλάχο, να πούμε τώρα βλάχο. Γιατί φοβόμαστε, κούλ, να το πούμε. Ακόμα και με αυτό το τραγικό μεταγραφικό προγραμματισμό είμαστε νούμερο 1 για φαβορί για πρωτάθλημα. Κανείς δεν είναι καλός. Κανείς δεν είναι καλά. Κανείς. Κοίταξε. Ως ενδυνάμει πρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ είναι και φέτος φαβορί. Ο Άρης με καλή διαιτησία θα μαζί με Ολυμπιακό. Θα ήταν με τον ΠΑΟΚ πρώτος, με καλή διαιτησία. Ο Άρης με καλή διαιτησία. Ναι. Δηλαδή δίνει τον πέναλτι στο Μωρό, άλλοι δύο πόντι. Ναι. Δεν δίνει τον πέναλτι με τον Ατρόμητο που ήταν, εγώ λέω. Αφού ήταν, τι ακάνω, ήταν, θα κάνουμε. Τι ακάνω. Με διαιτησία υπέρ του ήταν πρώτος και ο Άρης. Ναι. Βέβαια. Τι ακάνω, δεν είναι τώρα. Βέβαια. Α, είπαμε, δείξε μου το διοκτήριο, σου πω μπορεί να φτάσει. Βέβαια. Ο Άρης με Καρυπίδη, το ξαναλέω. Ο Άρης με Καρυπίδη δεν μπορεί να χτυπήσει το μαλλινάκι του Ολυμπιακού, το Σαββίδι του ΠΑΟ. Καλά. Ακόμα και τον Ηλιόπουλο τη Σάκη. Ο Άρης, ο Άρης του Καρυπίδη. Κοινικά τα λέω, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Ο Άρης του Καρυπίδη. Ναι. Σε ουδέτερο έδαφος. Ναι. Με ξένο διαιτητή, όποιο θες χτυπάει. Σε ένα ματ. Ναι. Σε ένα ματ φυσικά. Όποιο θες χτυπάει. Σε ένα ματ το χτυπάει. Σε πολλά μαζί. Με διαιτητή. Champions League. Ναι. Σε ουδέτερη έδρα παίξε 5 φορές έτσι όπως είναι τώρα. Αφού δεν παίρνει, παίζει τελικούς και παίρνει και δεν παίρνει. Αφού. Ρε, ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Άντε πάλι τώρα. Πώς μικρή ομάδα. Ανέβηκε... Αφού λες είναι καλή ομάδα. Αυτή σαν παίκτες αυτή τη στιγμή ναι. Ο Άρης δεν στερείται τίποτα από άλλες ομάδες. Έχει. Σαν εντεκάδα. Σαν εντεκάδα. Έχει. Τι, θα βάλουμε τώρα τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού. Του Παναϊκού με του Άρη. Θα βάλουμε το ίδιο center forward με τον Τζάλοφ τώρα του Άρη. Έχω τη Σουντάλη κι άλλον από τη πίσω. Σουντάλη extreme και τον βάζετε forward γιατί δεν πήρατε άλλο. Το extreme. Σαμάτα τέταρτο center forward έχω ρε. Ποιον έχετε. Το Σαμάτα δεν έχει φύγει εδώ. Στην Αφρική να κάνει ναι. Τον κλόουν. Έχει. Πώς δεν έχει. Έχει διαφορές. Πώς δεν έχει. Άρα βάλω εγώ τον Μπάμπα τώρα με τον Φρίντεκ. Ο Κεζιόνα με τον Μιχαηλίδη καλύτερο από του στόπερ του Άρη. Μία ή άλλη. Ο Μπάκο δεξί του Άρη καλύτερο γίνονται από τον Νότο. Ποιο είναι ο Μπάκα, ο Μάγιο. Είχε χαιρότερο από τον Νότο. Τον έκανε κουδούνι άλλος. Ποιος είναι, γιατί ο Αγιάς δεν τον κάνουν κουδούνι. Τι. Μόνο τα στραβά βλέπεις. Ο Σβάμπ δηλαδή στον Άρη στέκεται καλύτερα. Ο Σβάμπ, έτσι όπως είναι 35 χρόνια. Ο Σβάμπ είναι ο τρίτος μου χάφε εμένα. Μην κοιτάς τώρα αυτοί που δεν παίζουν. Ο ένας θα είναι ο Μαντί Καμαρά και τον άλλον θα δούμε αν θα είναι ο Μπακαγιώκο. Με Μαντί Καμαρά Μπακαγιώκο. Νομίζω ότι σφίγγουν τα πράγματα αν είναι καλά ο Μπακαγιώκο. Αν είναι καλά ο Μπακαγιώκο. Αν είναι καλά ο Μπακαγιώκο. Μετά. Αυτό αν είναι καλά ο Μπακαγιώκο. Και σε βάθος 37 χρόνια, αν είναι καλά αυτό. Ο Βίλιαμ Πεχτάρα. Και να σου πω κάτι. Ναι. Ο Πάοκ ο Τάισον, α πούμε, του Πάοκ φέτος δεν κάνει τέτοιο πρωτάθλημα όπως μια χαρά είναι, γιατί εγώ δεν είδα. Μια χαρά είναι το είδα. Δεν μπορεί όποτε να όποτε παίζει ο Τάισον, κάνει παπάδες. Όποτε παίζει. Εντάξει, δεν θέλω να παίξει 40 μάτσα, θα παίξει 25. Θα παίξει λιγότερα, αυτό λέμε. Να σου πω κάτι. Θα φας μισό, μισό, γιατί έφυγε τώρα ένα θέμα, θες να τσιγκλίσεις. Η ποιότητα του Τάισον. Μπορεί, να, βγάλει, μπορεί να βγάλει η ομάδα παίχτες και να βάλει Ντεσπότο Φαλαγή, Μαντί Καμαρά και τη Σουντάλη. Ο Ντεσπότο Φαλαγή. Άσε τώρα, εγώ σε ρωτάω, μπορεί να βγάλει άλλη ομάδα έτσι. Ο Ντεσπότο Ολυμπιακού. Ο Ντεσπότο Φαλαγή. Και του Παναγιώτη. Να παίξει τι αγελάδε στη γαλακτοβιομηχανία, μπορεί να πει πρώτο ασίσινο τώρα. Έχει 4-5 ασίσ. Και χθε από δικό του φάλου μπήκε τον κόλ. Απ' έξω βρε, παίζει βρε. Και γκολ έβαλε προχθέ. Πότε. Πεδαρά ο Ντεσπότο. Και γκολ δεν έβαλε με τη Σάμπρο Κρόβε. Πεδαρά. Χαζό είναι λίγο. Μια χαρά είναι. Εγώ τον είδα πολύ κοντρολαρισμένο. Γιατί αυτό μα έδωσε συνέντευξη. Με αυτό μα έδωσε. Πάνω, με ζητούσα μάλλον βέβαια. Βάλαμε τον κουλεράκι, αλλά δεν μας τον έδινε. Αυκουμάντο δεν κάνουν του Μετρόπολη, είναι πολύ. Εντάξει, οι άλλοι κάνουν. Οι άλλοι είναι πιο κοντά. Τι είστε να πιο κοντά. Σα λένε Μετροράδιο, πάω. Ναι, μας λένε Μετροράδιο. Με ξηρακλείδη σε τέτοια. Anyway, εμεί θέλαμε κουλεράκι. Ήταν οι κομμουνιστέ και δεν τα έχουμε καλά, δεν σα γουστάρουμε. Δεν μας το άκουσα, έχει δίκιο. Το άκουσα. Έξι ρεπόρτερ να κλείσει. Το άκουσα, δεν ήμουν εδώ. Κομμουνιστή ήμουν εδώ. Λοιπόν, Παναθηναϊκό Καλυθέα. Δεν ήρθαν επειδή δεν ήσουν. Προφανώ γι' αυτό, ναι, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκό Καλυθέα. Το είδε στο ματ. Δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, εγώ το έβλεπα το ματ. Ούτε φάση είδα. Εγώ το είδα το ματ. Γιατί ήταν τον Μπάοκ. Ναι. Και πήγα να τσιμπήσω κάτι πριν την εκπομπή την βραδινή. Μεγάλο πρόβλημα
ο Παναθηναϊκός ακόμα είναι μια νέα ομάδα. Ο Αλόνσο ακόμα ψάχνεται. Έχει πολλά up and down η ομάδα του Παναθηναϊκού. Up and down. Πάνω και κάτω. Χθες η ομάδα του Παναθηναϊκού έφαγε 24-25 τελικές από την Καλυθέα. Στο πρώτο μήχρονο έχει φάει 17. Το 1-1 είναι μαγική εικόνα. Ποιοι παίζανε. Έλα, να σου πω. Χαφ. Για να φάνε 5. Τώρα 27 τελικές να πω. 27 τελικές. 27-24 κιόλας, δεν ξέρω. Ποιος έπαιζε χαφ. Δεν παίζει μόνο το ρόλο. Θα σου πω εγώ ποιος έπαιζε χαφ. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό έπαιζε χαφ ο Τσέρι με τον Αράο. Ο Τσέρι με τον Αράο. Άμα πας στα νεκροτομία, βρωμάει την ίδια πτωματίλα που βρωμάνε οι νεκροί. Ο Τσέρι φέτος. Ο Τσέρι, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα έγκλημα με τον Τσέρι. Δεν του έκανε ένα νέο συμβολέο, παίρνει 300 χιλιάρικα και βλέπει τους άλλους όλους να παίρνουν 1,5. Μια χαρά παίζει για 300 χιλιάρικα. Εγώ αν έβλεπα ότι προσφέρω όσο οι άλλοι και παίρνω το 1/5, μπορεί να μην πρόσφερω όσο Τσέρι. Μπορεί. Θα με γύριζαν τα μυαλά. Μπορεί. Πάντα φτιάξω το συμβόλαιο ένα προσαρμογή, ρε Παναθηναϊκέ. Μπορεί. Έχετε δώσει 2 στον ένα, ένα 800 στον άλλο. Ένα 700 στον άλλο. Ένα 600 στον άλλο. Και ο Τσέρι στο βρωμάει το ματήλα. Δεκάρι, λοιπόν, ποιον είχε. Τζούρισιτς είχε μέσα. Ματσίνη είχε μέσα. Ματσίνη, ναι. Ναι. Και τον Λέμος. Ποιο Λέμος εσύ. Ποιο Λέμος. Ο Τετέ. Ο Τετέ δεκάρι δεν μαρκάρει. Ο Τσέρι είναι ερείπιο. Έβαλε Βαγιανίδη μέχρι με τον Μπακασέτα και Πελίστρι μετά. Έχει πολύ πράγμα πάνω εκεί. Πάρα πολύ πράγμα να βάλει. Βαδιστεί τον Μπακασέτα. Δεν τον έβαλε βασικό, τον έβαλε μετά. Το πήρε χαμπάρι ότι δεν κάνει για βασικό ο Μπακασέτα. Λοιπόν, δεν είδε ο Μάς. Σε προτρέπω σε σένα και τον κόσμο, γιατί εγώ έβλεπα παράλληλα με τον Πάο Παναϊκό και έκατσα είδα και μετά το. Ξέρεις τι έχει χάσει κάτι. Μαλιά. Πάνω στη γραμμή, διοξήματα, τέτα τέτα. Ο Ντραγκόφσκι είναι ο MVP του αγώνα. Πάλι MVP του αγώνα ο Ντραγκόφσκι. Μόνο που βγάζει και στο τέλος πάλι δέχεται και τέτα τέτα, κάνει και 3-2 η Καλυθέα. Είδα United και πάω. United και πάω. Είδα και λίγο άλλη είδα. Μουτίνιο το ένα γκολ για την Καλυθέα. Έτσι, η οποία έχει 3-5-2. 3-5-2, ναι, με Μουτίνιο και Ουντρίκης. Και έχει αυτή την παιχτάρα τον Δημήτριο, πώς το λένε. Ένα Βραζιλ. Πάλι αλλαγή τον έβαλε τον Δημήτριο. Όχι, βασικό τον είχε. Σε τι θέση τον έβαλε. Στο 10. Πίσω από το 2 φόρ. Πίσω από το Μουτίνιο και τον Ουντρίκης. Έτσι πήρε παραπάνω. Πεχτάρας. Πού το βρήκα αυτό. Ματί για πίσω στα 37, ηρεμία, ψυχραιμία στο παιχνίδι του ασύλληπτη. Ναι. Λες και κάνει δεύτερη. Δίπλα στο Ματίγια, ποιο τρέχει. Ένα Διμπά, πώς το λέγανε, ένα Διμπά. Μαύρο. Ναι, ναι. Τρέχει ο Μαύρο. Τρέχει. Ή και το Μανθάτη, back half μαζί με το Χάνουσε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, το Μανθάτη. Τον έχει βάλει back half. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν το θέσω. Εκεί του βρήκε θέση. Μπήκε και ο Βαλμπουενά το καρφώνει κι αυτό, στο 80. Ναι. Εκεί το βάζει με 75-80, γιατί 40 χρόνια ο Βαλμπουενά. Ναι. 40 κυριολεκτικά. Το διαχειρίζεται καλά. Μα είπαμε αυτού του παίχτε πρέπει να του βάζει λίγο, δεν χρειάζονται πάρα πολύ. Έτσι. Πάλι καλά να λέει, βέβαια θα σας πω κάτι για τον Παναθηναϊκό, γιατί χθες άκουγα στο τελευταίο αέρα σπόρε, άκουγα για να δω λίγο αντιδράσεις, έτσι. Πάλι καλά που πήρε το 2-2 ο Παναθηναϊκός, βέβαια αυτό που έγινε στο 2-2 δεν έχει προηγούμενο. Τι έγινε? Βάζει ο Παναθηναϊκός γκολ στο 93 και σοφαρίζει. Ναι, ναι. Στο 94 χάνει τέταρτη βέβαια η Καλυθέα. Και έβριζαν τον Αλαφούζο. Έχω όλο το γήπεδο. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Ναι, ο Παναθηναϊκός όμως. Εσείς γυρίσατε τους κόλους στα Θρασίβουλα. Εσύ να μην βρει τον Αλαφούζο. Μισό. Ο Παναθηναϊκός φέτος που έχει κάνει. Γυρίσατε τους κόλους στα Θρασίβουλα. Ναι, σε άλλες εποχές. Και ο άλλος τι να κάνει. Ναι, εγώ άλλο θέλω να πω. Και ο άλλος. Ο άλλος έχει δώσει 40 εκατομμύρια και πήρε παιχταράδες φέτος. Τι έκανε. 40 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, αν κάνεις αυτό το άνοιγμα και έχεις αυτόν τον. Μέσα στην οικογένεια υπάρχει αρρώστια, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς για φέτος θα κάνει ό,τι να κάνει στην Ευρώπη. Πρώτο, δεν πληρώνει payroll. Δεν νομίζω ότι δεν πληρώνει. Σε οπαδούς. Ή έχει πληρώσει payroll σε οπαδούς και σε άλλους δεν πλήρωσε. Αυτοί που δεν παίρνουν οι οργανωμένοι φωνάζουν. Λες. Δηλαδή, θα ταΐζεις. Ναι, αλλά δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Θα ταΐζεις. Έχει πολλά χρόνια που γίνεται. Ή θα ταΐζεις όλους ή κανέναν. Αλλά αφούζε, άμα ταΐζεις επιλεκτικά, οι άλλοι θα σε βρίζουνε. Και στο φινάλε, ναι. Ο Αλαφούζος δεν είναι φυσιογνωμία να αγαπηθεί από δεν κοινό. Αγαπιέται. Είναι μάπα απρόσμενη. Είναι μάπα απρόσιτη. Ναι. Ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς. Ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς και ο Παπανδρέου βγαίναν στη Βουλή. Ναι. Έλεγε Παπαριάς ο Παπανδρέου. Ναι. Μεγάλος ηγέτης. Μεγάλος. Έλεγε ο Μητσοτάκης αυτά που θα γίνουν τα επόμενα 40 χρόνια. Τον κράζανε. Βρικόλακας. Ναι, αλλά Βρικόλακας βγήκε και αυτός πόσες φορές. Βρικόλακας. Εντάξει. Καλημέρα κουμπαράκι, όπως πέρασε σουβλάκι η United, η Liverpool του United, έτσι θα την περάσει και ο μεγάλος αρχιτέκτονας. Καλά, μην βγάζουμε. Εμένα η Liverpool, ναι. Αν τη συγκρίνω, με άρεσε, ναι. Αλλά αν τη συγκρίνω με τη Liverpool του Klopp στα καλά τα χρόνια, ούτε μία δεν πιάνει. Ακόμα δεν πιάνει. Σε ένταση, ταχύτητα. Είναι και η Κιέζα τώρα η Liverpool. Πεχτάρα.
Πήρε Κιέζα, άμα θες ένταση. Να, ορίστε. Ποιος την πήρε, η Λίβερπουλ. Πήρε τον Κιέζα. Ο Κιέζα ποιος είναι, ένας που μοιάζει με τον Μουρατίδη τη δράμα. Άσχημο Μούρι. Άσχημο Μούρι, αλλά παιχτάρα. Ένταση πολύ, δεν είδε. Τη βγάζει την ένταση αυτό. Δεν έχω δει στη ζωή μου άσχημο Ιταλό, Κιέζα. Τέτοια Μούρι. Σήμερα καλημέρα λέει, θα δει ο κύριο Γρηγόρη. Θα έρθει και από το καλύβητο τη δράμα. Καλά, βγάλουν και έναν άσχημο Ιταλό. Όλο ομορφάντρε βγάζουν, φίλε. Και τον Κελίνη, δύο. Εσύ πώ ξέφυγε εσύ με 5% Ιταλική ρίζα και βγήκε τόσο. Πήρα το 95% τη ποντιακή σαψούντα τραπεζούντα και μια πινελιά μόνο πήρα. Πώ πήρε τα είχε Ιταλικέ ρίζε και ξέφυγε σαν τον Κιέζα και εσύ. Πήρε η κόρη μου. Μην ξεχνάμε. Κόρη κούκλα, στο θεάρι, άσο δεν το συζητάμε. Πήρε το Ιταλικό η κόρη μου. Πήρε το Ιταλικό η κόρη. Πήγαμε να πάρουμε και το Ιταλικό μοντέλο. Και βγήκαν οι μηταράδες με τα αυτιά από τη σαψούντα και την τραπεζούντα. Εσύ με τέτοιες ρίζες Ιταλικές, ναι, ρε φίλε, να ξεφύγεις μαζί με τον Κιέζα από τη Μόντσα. Αυτή και το Κόμο. Οι γουρλωμάτιδες, οι πόντι. Ο κύριος Γρηγόρης θα έρθει σήμερα, δεν ξέρω. Τον ιδιοκτήτη να ρωτήσετε και τον διευθυντή. Εμένα δεν με ρωτάτε τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Και μετά τον Κουλιανό. Μάλιστα. Απέναντι στην ΕΠΟ του Γκαγκάτση φέτος θα είναι ακόμα πιο μάγικο, λέει το πρωτάθλημα. Μεγάλη στρατηγία Λουτσέσκου για πάντα στο ΠΑΟΚ. Κάτι άκουσαν τα αυτιά μου. Μάλιστα. Περί προδότη. Προδότη. Περί πώς τους λένε αυτούς που. Γενίτσαρους. Για γενίτσαρους. Για τον Γκαγκάτση. Ο Γκαγκάτση, ό,τι και να γίνει, θα τα ακούει. Και σε παιδιά που έχω ρίξει. Συμφωνώ. Θα είναι διαχρονική. Βέβαια, εγώ θέλω να πω κάτι για τον Γκαγκάτση όσον αφορά την εθνική Ελλάδος. Ναι. Ως τώρα. Ναι. Έχει κάνει τις εξαιρετικές κινήσεις. Μπράβο. Και ο μπαμπάς του τα ίδια έκανε. Ναι. Εξαιρετικές κινήσεις. Για την εθνική Ελλάδος. Βεβαίως. Έκανε τον Ζαφύρι Έλληνα. Βέβαια. Μου γλιτώνει 400 χιλιάρικα που πληρώναμε εγώ και εσύ στο Μελισανίδη. Ναι. Δεν τα πληρώνει ο Καραϊσκάκης. Όταν τα είχατε καλά με την ΑΕΚ δεν τα λέγατε εδώ αυτά. Μια χαρά τα λέγαμε. Μα, δεν, μα δεν το ξέραμε ότι πληρώναμε αυτά. Δεν το τώρα το μάθατε. Το μάθαμε τώρα. Ναι. Μετά εκ των υστέρων. Ναι. Μου φέρνει Γιοβάνοβιτς. Ναι. Δεν έχει κάνει μόνο καλές κινήσεις. Μα σου λέω. Ναι. Και ο μπαμπάς του έκανε τρομερές κινήσεις και του οφείλουμε πολλά το 2004. Euro πήρε. Ναι. Τη χούντα με τον Κόκαλη, τη θυμόμαστε και αυτή πέστονε. Ποια, τη, α, με τον Κόκαλη, έτσι. Με το Ολυμπιακού ΠΑΟΚ τη χούντα. Τώρα. Καλή αρχή να έχουμε. Σας περιμένουμε πώς και πώς. Ένα φιλαράκι. Θέλουμε 15 μέρες ακόμα. Να οργανωθεί ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος ναι, για να ξέρουμε το πρόγραμμα, παιδιά. Πρόγραμμα, συνεργάτες. Τι είπε, απόλυο Φορτούνης. Κόλπα. Απόλυο, καλά, 4 χρόνια λέει βαλούτα μας, ο ανέβασμα στο κατέβες. Εντάξει, τσιγκλούσε, παιδιά. Τσιγκλούσε. Έλα τώρα, 4-2-3-1 δεκάρι. Είχε προβλήματα. Τον έκανε ένα ωραίο ρόλο 3 κάθε. Βρήκε τον ρόλο με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ. Για μένα, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δεν είναι γκέλες γιατί έχουν Λουτσέσκου και με τη Λίμπαρ. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε. Πριν πάμε να πούμε ότι στο Bet Show ετοιμάζουμε τα μακροχρόνια. Με το που ολοκληρωθούν οι μεταγραφές 4 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε για τα μακροχρόνια. Ναι, θα φύγω περπατώντας πάλι. Να σε πάω. Όχι, θα περπατήσω. Δεν ανοίγει τον Μπολμπαγκάρ. Δεν θα περπατήσω. Στην Ευρώπη τι άλλο είδες εκτός από Λίβερπουλ? Είδες την ήττα της Λεβερκούζεν από τη Λειψία. Από 2-0-2-3. Στιγμιότυπα είδα και είδα και Ιουβέντους στιγμιότυπα. Ιουβέντους έμεινε στο 0-0, ναι. Σκάλωσε. Την είχα άσο. Ναι. Μου σκάλωσε. Η Μπαρτσελόνα πετάει. Η Μπαρτσελόνα πετάει πολλά γκολ. 7 έριξε προχθές. Και Κιχάβ Βαράνη. Ναι, όλμο με χαμός γίνεται. Ναι, θα είναι σκληρό καρύ. Η Ρεάλ με Εμπαπέ χθες με τα ζόρια πάλι κέρδισε. Η Ρεάλ δεν τη βλέπω να μπήκε καλά. Γιατί 5 μάτς έχει, 2 νίκες έχει. Δεν μπήκε καλά. Αυτά για όλους εσάς που νομίζω ότι οι ομάδες αρχίζουν να πετάνε και από τον άμβο. Και όλοι μιλάει για περίπατο ο Μπαρτσελόνας από τώρα. Μπα δεν νομίζω, δεν θα ανέβει Ρεάλ. Ναι. Απλά έχει ήδη 3 ισοπαλίες σε πρώτα 5 μάτς. Τον Εμπαπέ φορ τον βάζει. Έβαλε 2 χθες. Ναι. Αυτό θα έβαλε. Το πετάει φορ. 4-2-3-1. Ναι. Θα έχει προβλήματα ο Αντζελότη. Τώρα, όσον αφορά με τα γραφικά και εισιτηριακά. Στα χάφ ο Αντζελότη. Ιστερία ακόμα. Θα το βρει. Θα το βρει. Δεν ξέρω γιατί έχει βάλει τον Εμπαπέ τώρα και βάζει και Ροντρίγκο, βάζει και Βινίσιους και κάποιον τρώει από τα χάφ και έχει ένα θέμα. Έχει θέμα στα χάφ. Εντάξει. Στο νησί είπε, είδε τη μεγάλη Λίβερπουλ, τη μεγάλη νίκη. Η Τσέλσι πάλι γκέλα 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας. Ήταν εκεί και ο Βαγγέλας. Έψινε τον μάνατζερ του Γουίλιαν, τον έφερε εδώ. Πολλά ταξίδια και δεν κουράζεται να πω. Παιδιά, τα ταξίδια είναι πολύ κουραστικά τώρα, χωρίς πλάκα. Σε μένα το λε. Πραγματικά. Τώρα στο Λιτόχωρο να πάω και να γυρίσω. Εσύ καταρχάς άμα πας ταξίδια Αγγλία, δηλαδή που είναι 4 ώρες 4,5 και άλλες 4,5. Και αν η πτήση είναι βραδινή όπως είναι των ομάδων, κοιμάσαι μες στο αεροπλάνο. Λοιπόν, ξέρεις τι με κουράζει, ναι. Το κουβάλιμα της βαλίτσας με κουράζει πάρα πολύ. Ένα σακίδι, ένα backpack. Δεν μπορώ να περπατάω και να κουβαλάω. Κάνε, δηλαδή γυμναστήρια, πάω. Έχει σηκώσει τόσα έδρα να ρίξει στρατηγάκι που σήκωνε, έκανε τώρα, δεν θες να σηκώσει. Γιατί σκαλοπάτια δεν ανέβαινα. Σκαλοπατάκια, σε πάω στο τραγούδι, σηκώθηκε. Δύο χρόνια με το φουντουκίδι με ένα πόδι. Μπράβο. Α, ναι, συμπροθέρμα. Γι' αυτό ανεβαίνει με τα σασέ τώρα. Φίλε, έχω φύγει στη ζωή μου. Ναι. Με το φουντουκίδι. Α, τσου λέω να κάνουνε, αλλά κάνουνε. Λοιπόν, δεν θα ξανανεύω σκαλιά με αυτόν τον τρελό που έχω μπλέξει.
Και τώρα γι' αυτό ανεβαίνει στα σασέρ. 12 σκαλιά έχουμε εδώ στο Μετρόπολη, ανεβαίνει με τα σασέρ. Και δεν μ' αρέσει το περπάτημα, ενώ μ' αρέσει το τρέξιμο. Μίλια. Χιλιόμετρα, χαλαρά, γρήγορα αυτά. Θέλουμε να πούμε 1000, αλλά δεν μα φτάνει ο χρόνο. Εσύ τώρα φτιάχνει. Προαναγγέλλω πράγματα. Σιγά-σιγά, δεν λέω τίποτα στην έκθεση. Λοιπόν, ωραίο το καλοκαιράκι, δεν λέω. Οι βουτιές, η θάλασσα, οι βόλτες στα νησιά. Αλλά στο παραδεχτούμε, μας έλειψε η μουσική, το κέφι. Μας έλειψαν οι συναυλίες του Βεργίνα Θέατρο. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, Παρασκευή 13, Σάββατο 14 έχουμε πάρτι ελληνικά με τον Κώστα Καραφώτη και τον Κώστα Μαρτάκη. Σε δύο βραδιές γεμάτες ενέργεια, αγαπημένα λαϊκά και pop τραγούδια. Μην το χάσετε, εισιτήρια καζίνο, public nova και more.com. Rap and cool, final de partido. Με Κάζα στα πλήκτρα, με Τάνια Μοσκοπούλου στα social, με Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχονται Γιάννη Πάγκο, Γιώργο Ζαήρη, ένα δίωρο πολύ μπαμπάτσικο, πολύ χορταστικό. Στις 12 τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με όλα τα τελευταία νέα φρέσκα ρεπορτάζ και θα είναι πολλά γιατί οι μεταγραφές τρέχουν. Μαζί θα τα πούμε και το απόγευμα, έτσι για τελευταίες guest εμφανίσεις. Κάνα δύο εβδομαδούλες ακόμα, δεν ξέρω πόσο θα πάει μέχρι να βγει το πρόγραμμα. Τον Κωστίδα τον ακούσετε το μεσημέρι λίγο μετά τις 2. Φιλιά στο σπίτι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Αβιεντό!